Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή και παρακολουθείτε την εκπομπή Πρωινή Είδηση. Θα δούμε μαζί σήμερα τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας, τόσο από την Ελλάδα όσο και από τον υπόλοιπο κόσμο. Για όσους από εσάς θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 211-55-55-500 ή να στείλετε το mail σας στο πρωινή-είδηση-παπάκι-ζούγκλα.gr. Θα ξεκινήσουμε όμως να δούμε τα κυριότερα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές και αθλητικές εφημερίδες. Ξεκινάμε λοιπόν με την εφημερίδα Τα Νέα. Βλέπουμε λοιπόν στα νέα, η Ελλάδα επιστρέφει πράσινο φως για την ανάπτυξη. Πανηγυρικό Eurogroup για την εκταμείευση της δόσης των 8,3 δις και ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Πριν από τις εκλογές, η επάνωδος στις αγορές με τις ευλογίες των εταίρων και τη στήριξη των διεθνών επενδυτών. Παρακάτω διαβάζουμε, η Μέρκελ έρχεται στις 11 Απριλίου με πακέτο. Ο Βόχαν Σόιμπλε, δεν θα σας αφήσουμε μόνους τώρα που είστε στη σωστή πορεία. Ενώ ο Λιρέν δηλώνει στο άμεσο μέλλον θα είναι εφικτό να στραφείτε στις αγορές. Και ο Μάριο Ντράγκη, ο πόνος ήταν μεγάλος, αλλά τώρα έρχονται τα ωφελήματα. Παρακάτω διαβάζουμε, η έξοδος για τα μνημόνια με το χθεσινό Eurogroup της Αθήνας κλείνει έστω και σε συμβολικό επίπεδο ένας τετραετής κύκλος. Η Ελλάδα απέσπασε το ναι των δανειστών για την εκταμείευση της τελευταίας σημαντικής δανειακής δόσης. Η τελική δοκιμασία που έρχεται σύντομα είναι η έξοδος στις αγορές και επομένως η απαλλαγή από τα μνημόνια. Αυτά τα τέσσερα πέτρινα χρόνια η Ελλάδα πέτυχε μια πρωτοφανή δημοσιονομική προσαρμογή. Ωστόσο, οι θυσίες ήταν και είναι εξίσου πρωτοφανείς. Το 25% του ΑΕΠ χάθηκε, ενώ η ανεργία χτυπά σχεδόν όλα τα νοικοκυριά. Μια πολεμική καταστροφή σε καιρό ειρήνης. Τώρα το στοίχημα είναι η επιστροφή στην ανάπτυξη, αλλά με ένα διαφορετικό μοντέλο. Το πάρτι της τελευταίας τριανταετίας με τον κολοσιαίο δανεισμό, τα λεφτά υπάρχουν, τους κρατικοδίαιτους, τους αεριτζίδες και τις πελετειακές πρακτικές. Δεν μπορεί να επαναληφθεί αυτό το πράγμα στο μέλλον. Η μεταμνημονιακή Ελλάδα πρέπει να είναι η χώρα της αξιοκρατίας, της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγής. Αυτά λοιπόν τα νέα από την εφημερίδα αυτή και συνεχίζουμε με το Έθνος. Eurogroup, εύσημα και συστάσεις. Όλο το παρασκήνιο. Πρώτο βήμα για έξοδο από το μνημόνιο. Και εδώ το πρώτο ζήτημα είναι φυσικά το Eurogroup. Παρακάτω βλέπουμε, άρχισε η συζήτηση για το χρέος. Ο Αντώνης Σαμαράς δηλώνει, εμείς κάναμε ό,τι έπρεπε, τώρα είναι η σειρά σας. Ενώ ο Σόιμπλε από την πλευρά του λέει, είμαστε εδώ, θα κάνουμε αυτό που έχουμε δεσμευθεί. Παρακάτω βλέπουμε, η σταθερή πρόοδος στην εκτέλεση του οικονομικού προγράμματος πιστοποιείται από το Eurogroup με τρόπο αδιαφυσβήτητο. Κατά τη χθεσινή συνεδρίασή του στην Αθήνα, καθόρισε το χρονοδιάγραμμα για την εκταμείευση των 8,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έγινε αποδεκτό και το ελληνικό σχέδιο για την προσοχή έκδοση ομολόγων, από όπου προσδοκάται η εισρωή 4 με 5 δις. Τη σύσταση αναπτυξιακού ταμείου με γερμανική συμμετοχή ζήτησε ο Βόλχαν Σόιμπλε. Δίπλα βλέπουμε δήλωση του Στουρνάρα, έξοδος στις αγορές για 4-5 δις μέχρι τον Ιούνιο. Ενώ ο Λιρέν δηλώνει από το καλό κουράγιο στο πάτε καλά Έλληνες. Αυτά και από το Έθνος. Να συνεχίσουμε τώρα με τον Ελεύθερο Τύπο. Η Ελλάδα έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης. Συνέντευξη η Ντάιζελμπλουμ στον Ελεύθερο Τύπο. Βγαίνεται από την κρίση, ώρα για λιγότερη λιτότητα. Είναι κρίσιμο να παραμείνει η κυβέρνηση σε αυτή την πορεία, ώστε να είναι εφικτή η μείωση των φόρων και η λήψη κοινωνικών μέτρων. Η μείωση επιτοκίων και η μύκυνση των ομολόγων είναι μεταξύ των πιθανών λύσεων για την ελάφρυνση του χρέους. Ενώ δίπλα βλέπουμε, Γιάννης Στουρνάρας στις αγορές το επόμενο δίμηνο δεν θα χρειαστεί νέο πακέτο στήριξης. Ενώ παρακάτω, η συγγνώμη του Όλι Ρεν και η στήριξη του Σόιμπλε. Στην εικόνα στο τέλος βλέπουμε το μήνυμα Σαμαρά από το Μουσείο της Ακρόπολης. Υποφέραμε, αλλά τώρα γεννιέται μια νέα ισχυρότερη Ελλάδα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Περνάμε τώρα στην εφημερίδα των συντακτών, όπου πάλι σαν κεντρικός τίτλος είναι το Eurogroup. Τμηματικά και σε τρεις δόσεις θα δοθεί το δάνειο στα 12 μέτρα για να πάρουμε τη δόση. Ξεκινάει πρώτο μέτρο 11.500 απολύσεις στο δημόσιο, δεύτερο επέκταση ενιαίου μισθολογίου, τρίτο πρόσβαση ανασφάλιστων σε φάρμακα και διάγνωση, τέταρτον κυνήγι για την ίσπραξη οφειλών, πέμπτον λαιλασία του δασικού πλούτου, έκτο κατάργηση φόρων υπέρ τρίτων, έβδομο μαχαίρι στην χρηματοδότηση κομμάτων, όγδο διάλυση ΔΕΗ και δημιουργία μιας μικρότερης,
ένα το ξύλωση διευθύνσεων, ξύλωμα διευθύνσεων και υπηρεσιών, 10ο νόμος για υπαίθριο εμπόριο, 11ο εξάλληψη διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση και 12ο περικοπή επικουρικών συντάξεων με την ενοποίηση των ταμείων. Με 12 λοιπόν προαπαιτούμενα μέτρα χρεώθηκε η κυβέρνηση από το χθεσινό Eurogroup για να πάρει τη δόση των 8,3 δις ευρώ, τα οποία επιπλέον θα δοθούν τμηματικά. Τα περισσότερα από αυτά τα μέτρα θα πλήξουν κέρια τη χυμαζόμενη κοινωνία. Ο πρόεδρος του Eurogroup άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου δανείου, παραπέμποντας το θέμα για μετά τις εκλογές. Παρακάτω βλέπουμε στην αστυνομία τώρα μια είδηση. Βασανιστήρια μέχρι θανάτου. Καταπέλτη στο πόρισμα των ερευνών της Ελλάς για τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους στις φυλακές Σερών. Βασάνισαν τον Βαρυπινίτη Ηλί Καρέλη. Δίωξη σε περισσότερα από 14 άτομα. Ενώ παρακάτω για χρέη στο δημόσιο, 5 χρόνια σε Μελισανίδη Καρά. Σε 5 χρόνια φυλάκισης, ο καθένας για χρέη προς το δημόσιο, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία μαζί με τις προσαυξήσεις φτάνουν σήμερα τα 10 εκατομμύρια ευρώ, καταδικάστηκαν ο Μελισανίδης και ο Καράς. Αριστερά βλέπουμε για την χθεσινή συγκέντρωση στην Αθήνα, όπου λέει με χημικά και ξύλο, με εκτεταμένη χρήση χημικών, χτυπώντας τους διαδηλωτές, αντιμετώπισε η αστυνομία τους χιλιάδες πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ και άλλων φορέων. Ενώ πάνω-πάνω βλέπουμε στην αριστερή στήλη το κόλπο με τις offshore, όλα τα στοιχεία που έχουν οι τράπεζες για τη δράση των offshore τα τελευταία 16 χρόνια ζητάει το ΣΔΟΕ. Στόχος είναι να εντοπιστούν οι διασυνδέσεις με ύποπτα εμβάσματα και λογαριασμούς. Μελέτη του σώματος αποκαλύπτει το μεγάλο κόλπο με τις τριγωνικές συναλλαγές και τις υπερτιμολογήσεις σε βάρος του δημοσίου. Ενώ παρακάτω βλέπουμε για την Τουρκία και τον Εντογάν, δίψα για εκδίκηση. Παρά τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης για εκτεταμένη νοθεία στην Άγκυρα, την Ατάλεια και αλλού, η νίκη του Ταγίπ Εγκδογάν μοιάζει αδιαμφισβήτητη όσο και η δίψα του για εκδίκηση σε βάρος των προδοτών, όπως τους χαρακτηρίζει της αντιπολίτευσης, και φυσικά των οπαδών του ημάμ Φετουλάχ Γκιουλέν. Να περάσουμε τώρα και στην ελευθεροτυπία. 12 προαπαιτούμενα για την εκταμείευση των 8,3 δις, μπροστά χαμόγελα, πίσω αγριάδες, είναι ο τίτλος της ελευθεροτυπίας. Η Τρόικα άρχισε να ζητά και άλλα, μόλις ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο. Αφήνοντας πίσω τους νέες απαιτήσεις, φεύγουν σήμερα από την Αθήνα οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης. Η στήριξη που επιζητούσε η κυβέρνηση από τους εταίρους δανειστές μέσω θετικών δηλώσεων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας μετά το χθεσινό Eurogroup, τη στήχησε 12 προαπαιτούμενα και ένα νέο μαρτύριο εκταμείευσης των 8,3 δις ευρώ με υποδόσεις, οι οποίες θα εκταμιευθούν μόνο μετά την υλοποίηση της λίστας με τις νέες απαιτήσεις της Τρόικας. Η επικοινωνιακή ευχέστα δεν σκέφτηκε με επιτυχία και τώρα η κυβέρνηση τρέχει να προλάβει τις προσθεσμίες ώστε να εισπράξει τα λεφτά στην ώρα τους. Ανοιχτό άφησε ο Γερούντ Άισενμπλουμ το ενδεχόμενο η Ελλάδα να λάβει και νέο δάνειο για να καλύψει η χώρα τις χρηματοδοτικές της ανάγκες μετά το 2015. Πάνω-πάνω βλέπουμε, έπαψε να είναι άπορος ο αδερφός του Γεωργιάδη μετά το δημοσίευμα της ελευθεροτυπίας. Σ' άλλο στην κυβέρνηση, αλλά και στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά το δημοσίευμα της ελευθεροτυπίας για την βασιλική νοσηλεία του άπορου αδερφού του Υπουργού Υγείας Αδόνιδος Γεωργιάδη σε σουίτα στο νοσοκομείο Ελπής. Οι αρμόδιοι έσπευσαν χθες 1η Απριλίου να αποπληρώσουν τα νοσήλια, αντίτιμο κεν ύψους 600 ευρώ, και φρόντισαν να εκδώσουν νέο πιστοποιητικό, χωρίς να μπορούν βέβαια να αλλάξουν την ημερομηνία 1η Απριλίου, στο οποίο αφαίρεσαν το χαρακτηριστικό άπορος και το κοινωνικό ιατρείο. Αριστερά βλέπουμε πάλι στις φυλακές 15 στο Σκαμνί για τη φωνική βία στο Καρέλι. Στην αρχαία Ολυμπία τώρα χωματερεί το δάσος και τσίλιας κρατάει ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος της αρχαίας Ολυμπίας Ευστάθιος Κοντζιάς συνελήφθη από την αστυνομία σε ρόλο τσιλιαδόρου που επέβλεπε τους οδηγούς απορριμματοφόρων που έριχναν σκουπίδια στο δάσος. Παρακάτω βλέπουμε έκθεση της Γερουσίας. Η CIA απέκρυψε εσκεμμένα τα βασανιστήρια. Η CIA επί Bush κορόιδεψε εσκεμμένα και την Αμερικανική κυβέρνηση και τους πολίτες, άρα και όλο τον κόσμο, κρύβοντας επιμελώς τις σκληρές ανακριτικές μεθόδους που ισοδυναμούσαν με βασανιστήρια σύμφωνα με έκθεση της Γερουσίας. Στην Τουρκία τώρα, βροχή δακρυγόνων και ενστάσεων, διαδηλώσεις και βροχή ενστάσεων, με έτοιμα την επανάληψη της ψηφοφορίας στην Τουρκία, όπου η αντιπολίτευση καταγγέλει νοθείες ακόμα και με διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος την ώρα της καταμέτρησης. Με δακρυγόνα, απάντησε η κυβέρνηση.
Ωστόσο, τώρα θα έρθουμε και στα δικά μας τα χημικά που έγιναν χθες. Βλέπουμε στη φωτογραφία διάλογος με χημικά και γκλοπ. Χιλιάδες πολίτες αψήφισαν την απαγόρευση των υπαίθριων συγκεντρώσεων και πορεών από την αστυνομία και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των συνδικάτων που διοργάνωσαν μια πολυπληθή αλλά μη επιτρεπόμενη συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος. Ξεχωριστή συγκέντρωση διοργάνωσε το ΠΑΜΕ στην Ομόνια. Αργά το βράδυ, οι αστυνομικοί έπεσαν πάνω στους διαδηλωτές, οδηγώντας μηχανάκια προκειμένου να τους διασπάσουν. Ακολούθησε η χρήση χημικών, χειροβομβίδων, κρότου λάμψης και γκλοπ. Συνεχίζουμε τώρα με την καθημερινή. Αλλαγή σελίδας με υπογραφή Eurogroup. Εύσημα στην Αθήνα, έγκριση δόσης, έξοδος στις αγορές και δήλωσε Σαμαρά, διαψεύσαμε όσους ανέμεναν κατάρρευση. Αισιόδοξες εκτιμήσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και δηλώσεις αναγνώρισης της προόδου που έχει συντελεστεί συνόδευσαν την καταρχήν έγκριση της δόσης των 8,3 δις ευρώ από τους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης που συνεδρίασαν χθες στην Αθήνα. Επίσης, ο Επίτροπος Ολιρέν εκτίμησε πως σύντομα η Ελλάδα θα είναι σε θέση να επιστρέψει στις αγορές. Το μήνυμα που έστειλε το Eurogroup ήταν διτό. Πρώτον, η ελληνική οικονομία έχει σταθεροποιηθεί και εισέρχεται σε δρονιά ανάκαμψης. Ο πόνος ήταν πολλής, αλλά αποδίδει, όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη. Δεύτερον, οι μεταρρυθμίσεις και η δυσυνομική πειθαρχία θα πρέπει να συνεχιστούν ώστε να μην ανατραπεί η πρόοδος. Σε ομιλία του στο δείπνο που παρέθεσε στο Μουσείο της Ακρόπολης ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, αφού επισήμανε για τον Παρθενώνα ότι τα κλεμμένα μάρμαρα εξακολουθούν να λείπουν από τον τόπο τους και από τις καρδιές μας, πρόσθεσε πως διαψεύθηκαν όσοι ανέμεναν την κατάρρευση της Ελλάδας. Τέλος, οριστικοποιείται η επίσκεψη της Γερμανίδας καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ στην Αθήνα, η οποία πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί την μεθεπόμενη Παρασκευή, 11 Απριλίου. Αριστερά βλέπουμε για την απόφαση του ΣΤΕ ανησυχίες εκτείναξης της δημόσιας δαπάνης για φάρμακα. Σοβαρές ανησυχίες για ενδεχόμενη εκτείναξη της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης προκαλεί το Υπουργείο Υγείας. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για προσωρινή αναστολή του πλαφών συνταγογράφησης φαρμάκων. Το ΣΤΕ επικαλείται λόγους αποτροπής πιθανολογούμενης βλάβης της υγείας των πολιτών. Έως ότου εκδικαστεί η κύρια προσφυγή, πιθανότητα τον ερχόμενο Ιούνιο οι γιατροί δεν υποχρεούνται να τηρούν το μηνιαίο όριο, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος η κυβέρνηση να προχωρήσει σε νέα μέτρα ελέγχου της φαρμακευτικής δαπάνης. Αυτά και από την καθημερινή. Σειρά έχει η Δημοκρατία. Τίτλος της Δημοκρατίας: πέφτει ξύλο στο Πασόκ. Ο Γιώργος επιμένει στο όχι για τις τράπεζες και διαψεύδει προς το παρόν την ίδρυση κόμματος. Σύραξη βενιζελικών παπανδραϊκών στη Βουλή στον απόϊχο των γεγονότων της Κυριακής. Παραπάνω βλέπουμε: καταργείται το πλαφόν του Άδωνη για τα φάρμακα. Η απόφαση της Ολομέλειας του ΣΤΕ για την αποτροπή πιθανολογούμενης βλάβης στην υγεία των πολιτών. Παρακάτω βλέπουμε πάλι για τον Πρωθυπουργό Σαμαρά που λέει: είμαστε ακόμα ζωντανοί. Φρούριο το ζάπιο για τον Eurogroup, ξεκινάνε οι δόσεις που θα δίνονται μόνο εφόσον έχουν προχωρήσει οι προαπαιτούμενες δράσεις. Ενώ ο Λιρέν δηλαίωνει, πολύ επώδυνα είναι όλα αυτά. Παρακάτω βλέπουμε ο Ροβέρτος Γκέιτ, κατηγορείται ότι χάρισε 15.250.000 ευρώ σε σούπερ μάρκετ. Διώκεται για απιστία σε βαθμό κακουργήματος ο διοικητής του ΙΚΑ. Ενώ συνεχίζουμε τώρα με την ημερησία. Νέα αρχή για τη χώρα, η ιστορική συνεδρίαση του Eurogroup στο Ζάπιο. Στις 24 Απριλίου η πρώτη δόση των 6,3 δις έρχεται στην Αθήνα η Άγγελα Μέρκελ. Παραπάνω βλέπουμε στην ημερησία άνοιγμα σε νέες αγορές. Εξαγορές στο εξωτερικό σχεδιάζει τώρα ΟΤΕ. Στις διεθνείς αγορές τρέφει πλέον το βλέμμα του ΟΤΕ, με στόχο την αύξηση των εσόδων και όπλο του την πλεονάζουσα ρευστότητα. Νέες βολές από Τζαμάς κατά της ΕΕΤ. Σε αποκλεισμό βλέπουμε παραδίπλα τα νησιά, μπλόκο από την πνό στα λιμάνια της χώρας. Ασφικτικές πιέσεις στους ναυτεργάτες να μην συνεχίσουν τις απεργίες τους ασκούν παράγοντες νησιωτικών περιοχών που πλήττονται από την απουσία ακτοϊπλοϊκής σύνδεσης. Παρακάτω βλέπουμε δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά. Αντέξαμε στην κρίση, τώρα η χώρα πατάει στα γερά στα πόδια της. Το κοινό μέλλον της Ευρώπης εξασφαλίζεται μέσω της αλληλεγγύης, επισήμανε με νόημα ο Πρωθυπουργός στους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δήλωση στήριξης από Μέρκελ, η οποία έρχεται στην Αθήνα, αναμένει τώρα η κυβέρνηση.
Παραδίπλα βλέπουμε δηλώσεις Ντράγκη, σκληρά τα μέτρα, αλλά άρχισαν ήδη να αποδίδουν καρπούς. Δεν πρέπει να εκτροχιαστεί η προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής που καταβάλει η Ελλάδα, δήλωσε ο επικεφαλής του ΕΚΤ. Ταυτόχρονα ανέφερε ότι ο πόνος ήταν μεγάλος για την Ελλάδα, αλλά αποδίδει. Ενώ ο Λιρέν με τη σειρά του δηλώνει σύντομα η Ελλάδα επιστρέφει στις ξένες αγορές. Η οικονομία πατάει καλύτερα στα πόδια της μετά από τόσα χρόνια μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομικής σταθεροποίησης, δήλωσε ο Επίτροπος, σημειώνοντας ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η προσπάθεια. Ενώ αριστερά βλέπουμε τα σενάρια για την κεφαλαιοκή ενίσχυση της Εθνικής Τράπεζας, έντονες είναι οι διεργασίες. Σημαντικά περιουσιακά στοιχεία διαθέτει στη φαρέτρα της η Εθνική Τράπεζα Ελλάδρος, προκειμένου να καλύψει το ύψος των προαπαιτούμενων κεφαλαίων. Η διοίκηση της τράπεζας αναμένεται να ζητήσει περισσότερο χρόνο για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της ΤΕ. Αυτά και από την ημερησία. Να δούμε όμως τώρα τι γράφει και η Αυγή. Δύο μέρες μετά την ψήφιση του πολυνομισχεδίου φέρνουν νέα μέτρα για την ίδια δόση. Πάγος στην κυβέρνηση έβαλε το Eurogroup, το οποίο έσπασε στα τρία τη δόση των 11,8 δις και θέτει νέα προαπαιτούμενα για τις δύο υποδόσεις. Στην πανηγυρική διάψευση των κυβερνητικών ισχυρισμών περί τέλους των μέτρων, τέλους του μνημονίου κτλ., κατάληξε η ευχέστο του Eurogroup που έστεισε στην Αθήνα η κυβέρνηση Σαμαρά για να στηρίξει με εικόνες τον μύθο της επιτυχίας της. Ώρες μετά τον εκβιασμό προς τους βουλευτές να ψηφίσουν με συνοπτικές διαδικασίες τα καταστροφικά μέτρα του πολυνομοσχεδίου για να διασωθεί η χώρα με την εκταμείευση της δόσης των 11,8 δις, το Eurogroup άναψε το πράσινο φως μόνο για τα 6,3 δις και για τις άλλες δύο αποδόσεις του Ευρωπαϊκού Μέρους του Δανείου θέτει από 6 προαπαιτούμενα μέτρα, ανάμεσα στα οποία είναι η κατάργηση φόρων υπέρ τρίτων, νέο μισθολόγιο στο δημόσιο, μικρή ΔΕΗ, ενοποίηση επικουρικών ταμείων δημοσίου, συγχώνευση στο ενημερωτικό ταμείο του ιδιωτικού τομέα. Για μετά το καλοκαίρι, ο πρόεδρος του Eurogroup, Dijsselbloem, άνοιξε και το θέμα του νέου δανείου και μνημονίου. Αυτά λοιπόν γράφει η Αυγή. Να δούμε τώρα το ριζοσπάστη. Μαχητική απάντηση σε συγκυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και κεφάλαιο. Νέο αγωνιστικό ραντεβού στην απεργία της Τετάρτης, 9 Απρίλη. Μαχητική, πειθαρχημένη και αποφασιστική απάντηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το κεφάλαιο, στα σχέδια εκφοβισμού και καταστολή, δόθηκε χθες το βράδυ με τη μαζική πορεία του ΠΑΜΕ ενάντια στη συναντήρηση του ΕΚΟΦΗΝ. Δεν προχώρησαν οι σχεδιασμοί για χτύπημα διάλυση της κινητοποίησης που επιχειρήθηκε από την αστυνομία με την αξιοποίηση μικροεπισοδίων. Η πειθαρχημένη και ψύχρεμη στάση των δυνάμεων του ΠΑΜΕ έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Να μην χαθεί χρόνος ούτε λεπτό για την οργάνωση της πανεργατικής πανελλαδικής απεργίας στις 9 Απρίλη, κόντρα στις δυσκολίες αλλά και στα εμπόδια που βάζει η υπονομευτική στάση του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού. Πάνω-πάνω βλέπουμε άρθρο, κριτήριο ψήφου, οι εξελίξεις στην ανώτατη εκπαίδευση. Ενώ δίπλα βλέπουμε, πάνω δεξιά δηλαδή, τέταρτη σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής. Βαθύτερη δίδυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με στρατιωτικά μέτρα. Να δούμε τώρα και την ναυτεμπορική. Συμβούλιο Υπουργών, εύσημα για τις ελληνικές προσπάθειες. Εγκρίθηκε η δανειοδότηση. Εισιτήριο του Eurogroup για προσφυγή στις αγορές. Έξοδος για πενταετή δανεισμό μέσα στο πρώτο εξάμηνο. Μήνυμα για Ενωμένη Ευρώπη, μήνυμα για την ισχύ της Ενωμένης Ευρώπης, αλλά και για το πώς οι Έλληνες κατόρθωσαν να διαψεύσουν όλα τα αρνητικά στερεότυπα εναντίον τους, καταρρύπτοντας όλα τα σενάρια καταστροφής, έστειλε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς από το Μουσείο της Ακρόπολης, απευθυνόμενος στους Υπουργούς Οικονομικών και τους Ευρωπαίους αξιωματούχους που βρίσκονταν στην Αθήνα. Παρακάτω βλέπουμε πάλι για τα προαπαιτούμενα μέσα για τις δόσεις Ιουνίου και Ιουλίου αντίστοιχα. Ενώ βλέπουμε τον Γερούν Ντάισεμπλουμ, όπου δηλώνει η έξοδος για δανεισμό απαιτεί απόλυτη δημοσιονομική πειθαρχία. Μήνυμα λοιπόν στην ελληνική κυβέρνηση να παραμείνει σε μια πορεία σταθερών προϋπολογισμών και πρόσθετων μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να ισχυροποιηθεί η οικονομία της χώρας και να ανοίξουν ξανά οι πόρτες των διεθνών αγορών, απίφθινε ο πρόεδρος του Eurogroup. Συνεχίζουμε τώρα με την Εσπρέσο, όπου βλέπουμε το ψυγείο αναμονής και οι τυφλές κάμερες ασφαλείας στο Κύλι. Αναφέρεται στις διώξεις και στους δημοσιοφύλακες για τον θάνατο του Αλβανού Βαρυπινίτη που έσφαξε το σοφρονιστικό υπάλληλο στο Μαλανδρίνο. Οι 2,5 ώρες που έγιναν όλα. Μίσος από τα τύρανα εναντίον της Ελλάδας, βλέπουμε εδώ. Και αυτά ήταν και από την Εσπρέσο. Να περάσουμε τώρα να δούμε τι γίνεται όμως και στον αθλητικό χώρο. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Sport Day.
Κάτι παραπάνω από μια κούπα βλέπουμε στη Sport Day. Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει επίδειξη ισχύως. Ο ΠΑΟΚ να αρχίσει την αντεπίθεσή του. Στο πρώτο ημιτελικό του κυπέλου, οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να ξεσπάσουν μετά τον κακό Μάρτιο και να θέσουν τις βάσεις για πρόκριση. Πρέσινγκ διατάζει ο Μίτσελ και επιλέγει την επίθεση του Τσόση, Κάμπελ και Πέρες. Ποιο είναι το πλήρως σχέδιο και ποιους άφησε εκτός. Ενώ από την αντίθετη πλευρά βλέπουμε πανέτοιπος εμφανίζεται ο Δικέφαλος με τον Γεωργιάδη να ξεκινά ξεκούραστος. Να ξεκινά τους ξεκούραστους Έλληνες και τους φορμαρισμένους ξένους το 4-3-3. Επιστρέφει ο Γκατσουράνης εκτός ενδεκάδας ο Σάλπι. Με τις ευχές των οπαδών αναχώρησε η αποστολή. Στοχ, ήρθε η ώρα. Περνάμε τώρα στην εφημερίδα Το Γκολ, όπου βλέπουμε ο ορός της αλήθειας. Είναι ο κεντρικός τίτλος. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ καλούνται να απαντήσουν στους αντιπάλους τους με απόδειξη εντός γηπέδου στις 7 το απόγευμα στον ΤΕΝΑ Σπορ 1 και στη Σέντρα 103,3. Οι 30.000 του Φαλήρου, η Φέστιο το Καραϊσκάκι με τους ερυθρόλευκους οπαδούς να ζητούν από τους πρωταθλητές να αφήσουν πίσω τους τις τραγικές εμφανίσεις του τελευταίου μήνα. Στα δοκάρια ο Ρομπέρτο, στην κορυφή ο Βαλντές, δεν ρισκάρει ο Μίτσελ. Ενώ από την πλευρά της Τούμπας, οι 300 της Τούμπας, με τις ευχές των οπαδών τους που τους αποχαιρέτησαν χθες το μεσημέρι, οι παίκτες του Γεωργιάδη ζητούν εξηλαίωση για το βαρύ 4-0 του πρωτοθλήματος. Βασικός ξανά ο Γκατσουράνης, χωρίς εκπλήξεις, η αρχική ενδεκάδα. Να δούμε τώρα τι γράφει και το φως των σπορ. Μέσα βιόλα και φουστέρα απόψε ο θρύλος. Οι διψασμένοι για δράση παίκτες του Ολυμπιακού έβγαλαν δίχως πρόβλημα και το χθεσινό πρόγραμμα. Ο Σαβιόλα που ανέτρεψε τα προγνωστικά είπε χθες στον Μίτσελ ότι αισθάνεται έτοιμος να βοηθήσει από την αρχή. Πίεση ωστόσο από τα αποδυτήρια. Ποιες οι χθεσινές εντολές των προπονητών και η επιθετική άμυνα που ζητούσαν από τους Κάμπελ, Περές και Βαλντές και Τσόρι. Και στα στημένα έδωσαν έμφαση οι Ερυθρόλευκοι. Οι παίκτες ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Δεν χρειάζεται να τους πούμε κάτι, έλεγε χαρακτηριστικά ο Μίτσελ. Εκτός ο Βέργος με ενοχλήσεις στον ορθρό κοιλιακό. Οι πιτσιρικάδες Βούρος και Σάλιακα στην 18άδα, όπως ορίζουν οι κανονισμοί για τους αγώνες του κυπέλου. Συνεχίζουμε με την πράσινη. Όπου βλέπουμε βόμβα Πέτριτς είναι ο τίτλος, το κρυφό όπλο για τα play-off με στόχο το Champions League. Αυτό είναι το πλάνο του Γιάννη Αναστασίου που θα κάνει τη διαφορά στη μάχη για το Σεντόνι. Διαβάστε το μόνο στην πράσινη, έπαιξε για 60 λεπτά ο Κροάτης στο ξεμούδιασμα με τον Αχαρναϊκό. Είδαμε τώρα την πράσινη, να συνεχίσουμε όμως και με την ώρα των σπορ, όπου ο τίτλος είναι νέο ντου για μεταγραφές. Στην ΑΕΚ πήραν τα μηνύματα που δίνει η ομάδα το τελευταίο διάστημα, αναπροσαρμόζουν τα μεταγραφικά πλάνα και αποφασίζουν ότι πάνε άμεσα στο ντου με νέες μεταγραφές. Ακόμα και μέσα στην εβδομάδα, σύσκεψη κορυφής για τις επόμενες κινήσεις. Δεδομένου ότι θα γίνει ό,τι χρειάζεται, όσοι παίκτες και αν πρέπει να αποκτηθούν. Διαβάζουμε επίσης την ώρα για ποιες θέσεις αλλάζουν οι σκέψεις. Πού βρισκόμαστε με τους γνωστούς στόχους και ποιοι νέοι προβάλλουν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Πρώτο βήμα πρόκρισης βλέπουμε κάτω αριστερά. Τα κορίτσια υποδέχονται στις 9 τον ΠΑΟ στο πρώτο ημιτελικό για τα play-off στο Βόλεϊ όλο αυτό. Ενώ οριστικά τη Δευτέρα στις 5 στο Παγκρίτρο με ΠΑΟ και Κρουσόνα. Να δούμε τώρα τον πρωταθλητή, όπου είναι ο τίτλος «Ξέρετε από Σαβιόλα, τεσσάρες ξέρουν κι αυτοί». Είναι ο τίτλος «Τη διδάσκει το παρελθόν». Εδώ βλέπουμε διάφορες φωτογραφίες. 1-0 Μήτρογλου, 2-0 Σαβιόλα, 3-0 Φουστέρι και Κάμπελ 4-0. Πάρτε από τώρα το κύπελο είναι οι δηλώσεις. Ο θρύλος απόψε δίνει στις 7 στην Τεστ Σπορ 1 τις απαντήσεις. Ενώ βλέπουμε πάνω-πάνω τα σχέδια του Μίτσελ θέλει να τρυπήσει από τα πλάγια. Ενώ Βαλντές και Σαβιόλα είναι για την επίθεση. Καμίνη το Καραϊσκάκι, ξεπέρασαν τις 23.000 τα εισιτήρια. Να περάσουμε τώρα και στο Γαύρο, όπου βλέπουμε το κεντρικό τίτλο «11 διάβολοι». Να βάλουν τα πόδια στη φωτιά απόψε στο Καραϊσκάκι για τη φανέλα και τον κόσμο με στόχο τον double. Η Ευρώπη δείχνει double. Πότε ο Ολυμπιακός παίρνει και πρωτάθλημα και κύπελο η Ελλάδας. Σαν Champions League, αυτά τα μάτς θέλουν τεράστια προσοχή στο 90 λεπτό και το 0 πίσω. Ενώ παρακάτω βλέπουμε τον Μίτσελ που δηλώνει με καρδιά και μυαλό μέσα στη μάχη Σαβιόλα και Φουστέρ. Στον ΠΑΟΚ μετά τον Καλογερόπουλο φταίνε τώρα και οι επόπτες. Μήπως ήθελαν και το δραμηνό τυφώνα στο 1-0 της Τούμπας για το κύπελο, είναι οι δηλώσεις. Ενώ κλείστε τους το στόμα, ο Γαύρος θυμίζει τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού όλα όσο ακολούθησαν την ήττα της Τούμπας. Αυτή είναι η ευκαιρία να τους δώσετε απαντήσεις. Περνάμε τώρα και στη Live Sport.
όπου διαβάζουμε θορυκτό για τον Παναθηναϊκό. Φάκελος Μάρκους Μπέρκ, πώς και γιατί ο ΠΑΟ θέλει να στηρίξει στον Σουηδό Κίλερ την ομάδα της επόμενης σεζόν. Τα πλεονεκτήματα για την παραμονή του, το δεν πωλείται της ΠΑΕ, το 45% που έχουν κρατήσει το Αμβούργο και οι παίκτες σε περίπτωση μεταγραφής, η ζωή με την οικογένεια στην Ελλάδα, το σενάριο πρότασης από σύλλογο με λεφτά και η βαριά φανέλα είναι ο κεντρικός τίτλος της Live Sport. Ενώ τώρα έχουμε για τελευταία εφημερίδα μας τη Γάτα, η οποία λέει με 23 παιχνίδια και 3 μονά αποδεκτά το κουπόνι. Έξυπνες προτάσεις για το Σεντόνι. Παιχνίδι με τα γκολ στην διάδα της βασικής πρότασης. Δύο πιθανά σκορ με αποδόσεις 6 και 7,5 και δύο επιλογές που πληρώνουν πάνω από 2 στο σύστημα. Αυτά λοιπόν ήταν τα νέα και από τη Γάτα. Να περάσουμε, να αφήσουμε τον εντυπωτύπο και να περάσουμε να δούμε και τι γίνεται στον ηλεκτρονικό. Οπότε να δούμε τα κυριότερα πρωτοσέλιδα έως τώρα από την ηλεκτρονική εφημερίδα μας zoogla.gr. Βλέπουμε λοιπόν πρώτο πρωτοσέλιδο. Καταστροφικό σεισμός 8,2 ρίκτερ στη Κιλή. 5 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες. Προειδοποίηση για τζουνάμι στη Χαβάη. Συνεχίζουμε με το επόμενο πρωτοσέλιδο, σφίγγιο κλειός για τους δράστες. Βασανιστήρια με τη δέθοδο της Φάλαγγας και το βούρδουλα στα κελιά της Νιγρήτας. Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τα social media του Ηλία Καρέλη, τι έλεγε ο πρόεδρος των εσωτερικών φρουρών που εμπλέκεται στην υπόθεση. Ποινική δίεξη κατά του διευθυντή των φυλακών για υπόθλιψη εγκληματία και τι αποκαλύπτει το βούλευμα που διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Σερών. Συνεχίζουμε. Ανάληψη ευθύνης, προκήρυξη των μαχόμενων σχηματισμών για το χτύπημα στο Ινστιτούτο Εργασίας. Προηγήθηκε τηλεφώνημα στο zoogla.gr. Σακούλα με το USB stick είχε το υποθετηθεί σε καφάο του ΟΤΕ. Ενώ στο επόμενο πρωτοσέλιδο βλέπουμε επεισόδια στα προπήλαια, χρήση χημικών από την αστυνομία, μικρές ζημιές σε υποκαταστήματα και τράπεζες. Βίντεο και φωτογραφίες, μπορείτε να τα βρείτε αυτά και άλλα πολλά στο zoogla.gr. Να πάμε όμως τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του zoogla.gr.
Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Τώρα πάμε να δούμε για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στο κέντρο της Αθήνας, όταν ομάδες διαδηλωτών που ήταν μπροστά από τις αστυνομικές δυνάμεις επί της οδού Σταδίου προσπάθησαν να σπάσουν τον μπλόκο και να κατευθυνθούν προς την πλατεία Συντάγματος. Με τις αστυνομικές δυνάμεις, ωστόσο, να απαντούν κάνοντας περιορισμένη χρήση χημικών. Συνολικά, κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης, η αστυνομία προχώρησε σε 8 προσαγωγές. Να δούμε όμως τι κατέγραψε η κάμερα της ζούγκλας. Το τσάτ της τηλεόρασης της ζούγκλας. Τώρα βλέπετε και ζωντανή εικόνα από το κέντρο της Αθήνας με κάποιες δημιουργίες των ΜΑΤ, οι οποίες βρίσκονται στην Ακαδημίας πρέπει να είναι εκεί. Είναι πολλά τα μηνύματα του κόσμου για επεισόδια. Ένταση μάλλον. Κάποιος από εμάς να δούμε αν όντως υπάρχει κάποια ένταση και αν υπάρχουν εκεί κάποια... Κυρίως προς το μπλοκ της Ανταρσία, γιατί μας έστειλαν πριν από λίγο ότι γίνεται ρήψη χημικών, κρότου λάμψης και καπνογόνων. Εγώ επαναλαμβάνω ότι αυτές οι πληροφορίες που γράφουν οι τηλεθεατές τις διαβάζουμε μεν, αλλά είμαστε επιφυλακτικοί, διότι υπάρχει ρεπόρτερ του Zoogla.gr κάτω στο κέντρο της Αθήνας και μας μεταφέρει οτιδήποτε συμβαίνει. Βέβαια, είναι πολλά τα σημεία και... Είναι δύσκολο να καλύψουμε όλα τα σημεία, γιατί μας το γράφουν και εδώ τα... Όμως νομίζω ότι σε λίγο θα έχουμε μια καλύτερη ενημέρωση. Τα μηνύματά σας είναι πολλά τα οποία στέλνετε. Επαναλαμβάνω, δύο τρόπους που επικοινωνείτε μαζί μας. Ο πιο εύκολος για εσάς που παρακολουθείτε, κάτω ακριβώς από την οθόνη όπως βλέπετε, υπάρχει ένα κουμπί το οποίο πατάτε εκεί, λέει πάνω πατήστε εδώ για να συνδεθείτε στο chat room του Zoogla.gr. Πατάτε εκεί, δίνετε ένα απλό nickname και μπαίνετε στο chat της τηλεόρασης της Zoogla's. Εκεί μας στέλνετε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας και τις ερωτήσεις σας. Ήδη το chat έχει αρχίσει να μεγαλώνει, υπάρχει πολλής κόσμος μέσα. Δακρυγόνα και συγκρούσεις αναφέρει κάποιος άλλος τηλεθεατής. Καλησπέρα, λέει, είμαι 27 ετών, δημόσιος υπάλληλος, μόνιμος με μισθό 2.000 ευρώ το μήνα, εξοχικό και πολυκατοικία.
Κατερίνα λέει, αν ενδιαφέρεσαι, άφησε το τηλέφωνο μου στο control. Μάλιστα, γίνονται και αυτά. Εντάξει, ελεύθερη τηλεόραση είμαστε, γίνονται και αυτά τα αστεία. Μάλλον τώρα δημόσιος υπάλληλος 27 ετών και 2.000 το μήνα, μπράβο. Άσχετα με όλα τα υπόλοιπα. Χωρίς να το έχουν κόψει όμως. Συγχαρητήρια, αφού είσαι από τους προνομιούχους ούτως ή άλλως. Είναι μετακομμένα χρήματα. Το 2000, δηλαδή. Τα 2000. Μπορεί να παίρνει περισσότερο άνθρωπος. Όσο για το εξωτικό και την πολυκατοικία δεν έχει κάποιο χαράτσι. Δεν πρέπει να έχει χαράτσι. Τώρα είναι, δεν πρέπει να έχει τίποτα τώρα. Ναι, είναι η σταδίου. Τώρα ναι, για να σοβαρευτούμε κιόλας. Όντως υπάρχουν δημιουργίες. Αλλά δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι. Δεν ξέρω τώρα. Για να αφήσουμε λίγο το φυσικό ήχο. Μήπως ναι, να ακούσουμε. Και τον Κονολίτη. Και τον Μέγκα τον Κονολίτη. Ποιος ήταν δίπλα σας. Ποιο φωτογράφο θα πέσει. Δεν ξέρω. Να πω ότι εγώ διαφωνώ με κάποια σχόλια που λέει ότι σκεμμένα δεν δείχνουμε. Ίσα-ίσα θα τα δείχναμε όλα και δεν έχουμε κάποιο λόγο να μην δείξουμε αν κάτι γίνεται. Δεν καταλαβαίνω το λόγο να το κάνουμε εξάλλου. Ενώ κάποιοι άλλοι μιλούν για την εικόνα, ότι διακρίνουν στην άσφαλτο πάνω ίχνη από χημικά, ίσως γνωρίζουν κάτι περισσότερο από εμάς. Άλλο σχόλιο τηλεθεατή, πιο πολλοί είναι στους καναπέδες, καλά μας κάνουν, είμαστε κότες. Ναι, όλα τα σχόλιά σας και οι ερωτήσεις σας και οι παρατηρήσεις σας. Εδώ είναι και τα διαβάζουμε όλα, ενώ παρακολουθούμε τώρα μια δημιουργία των μάτων. Προφανώς είναι αυτό το σημείο που λέγανε πριν κάποιοι τηλεθεατές, ίσως να υπήρξε κάποια ένταση και γι' αυτό έχουν κατέβει οι δημιουργίες μέσα στη μέση εκεί της σταδίου, δηλαδή βρίσκονται μακριά, πιο μακριά από τις κλούβες. Θα το δούμε αυτό, θα το μάθουμε. Ναι, θα το ελέγξουμε, θα στείλουμε και ούτως ή άλλως είναι στο... Ο δημοσιογράφος του Ζούγκλα.gr είναι στον δρόμο για να δει τι ακριβώς γίνεται. Ωραία, ας αφήσουμε. Ας αφήσουμε λίγο φυσικό ήχο, ναι. Εδώ έπεσε το δεύτερο. Το δεύτερο ήταν καλό, το δεύτερο. Ναι, ήταν εγώ. Με τη ζεμπατσινάδα πριν να έπεσε. Εγώ ήμουν κάτω. Κάτι παίρνει. Κοίτα κάτι κομμάτι. Περίμενε. Να το σωτήρεις. Πολλά τα μηνύματα του κόσμου, διάφορες πληροφορίες, θα τις διασταυρώσουμε. Άλλοι λένε ότι χτύπησαν κάποιον δημοσιογράφο στο σημείο. Βγάλτε και ονόματα και διευθύνεις, λέει, αυτών που δίνουν τις εντολές στα ΜΑΤ. Τα ίδια θα έκαναν... Ναι. Πάνω στις... Εντάξει, τα ΜΑΤ παίρνουν εντολές και κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Τώρα από εκεί και έπειτα όλα τα υπόλοιπα είναι καλό να αποφευθούν, γιατί είπαμε τουλάχιστον ότι πρέπει να είναι
κινητοποίηση και ένα συλλαλητήριο σε ειρηνικές διαθέσεις και ειρηνικό, με ειρηνικό τρόπο για να γίνει και αυτό που θέλουμε, έτσι, γιατί για κάποιο λόγο γίνονται όλα αυτά. Δεν θέλουμε να έχουμε εφτράπελα. Πέσανε, λέει, πολλά δακρυγόνα και κρότου λάμψης. Καλό μήνα στέλνει κάποιος άλλος τηλεθεατής. Έχουμε και πρωταπριλιά σήμερα. Λοιπόν, Χρήστο, βλέπεις πώς έχει εικόνα τώρα στην οδό του Σταδίου, με δυνάμεις των μας να φεύγουν από το σημείο που βρίσκονταν στην πλατεία Κολοκοτρών και εκεί που έγιναν τα επεισόδια που παρακολουθήσατε νωρίτερα. Έγιναν λοιπόν επεισόδια, Σωτήρη. Ένα λεπτό. Σωτήρη, επειδή είχαμε πάρα πολλούς τηλεθεατές που μας στέλνανε μηνύματα μέσω του chat room του Zoogla TV, τη Zoogla GR, πάρα πολλοί τηλεθεατές μας έλεγαν για ένταση μεταξύ του μπλοκ της Ανταρσία και των αστυνομικών δυνάμεων στη Σταδίου. Επιβεβαιώνουν λοιπόν αυτή τη στιγμή την πληροφορία. Ο Σωτήρης Ασκουλούδης είναι κάτω. Όχι απλά ένταση. Ναι, ρήψη χημικών. Κατά τη διάρκεια λοιπόν που το συναντηριακό μας πήγε στις περισσότερες παιδιά κλασμόνος, όπου εδώ ήταν ο κύριος Σόκος της διαδήλωσης, μια ομάδα από, και από τον Καρτέλα αλλά και από άλλες οργανώσεις αριστερού κυρίως χαρακτήρα, έφτασαν για μέσα της Ακαδημίας, δηλαδή από την πάνω πλευρά, στην πλατεία Κολοκοτρών, εκεί που είχαν τοποθετηθεί από νωρίς, το πόγιο με κλούβες των μάτων προκειμένου και δηλωτές να μην έχουν κόσμο αυτή στην πλατεία Συντάγματος και για περίπου 1,5 λεπτό, όχι για πολύ ώρα δηλαδή, επιγράφησαν επεισόδια. Είχαμε όχι μόνο ένα χρήσιμο, αλλά και τα μένα επεισόδια. Λοιπόν, το βλέπουμε, Σωτήρη, το βλέπουμε. Είναι η ομάδα, οι ειδικοί κλειστές της αστυνομίας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται, ναι, εκεί στα προπήλαια. Δεν βρίσκονται εντός του χώρου των προπηλαίων, έχουμε ανεβίνουμε μηχανάκι τους, δηλαδή, ναι, στο χώρο του Πανεπιστημίου. Βλέπουμε ότι κινούνται προς την Ακαδημία, προς την πάνω πλευρά. Αστυνομικές εμπειρίες κατέβασαν από παντού και από τους Σταδίου, αλλά και από το γύρο Σενά. Βλέπουμε τώρα επεισόδια και αυτές χτυπούν με ξύλα τους μοτοσυκλωτιστές της ομάδας Δίας, οι οποίοι βρίσκονται πάνω στο... Μάλιστα, ναι. Το βλέπουμε. Ερωτήσεις σας για οτιδήποτε και φυσικά για αυτό που αυτή τη στιγμή παρακολουθείτε κάτω στο κέντρο της Αθήνας. Ο συνάδελφός μας, ο Σωτήρης Ασκουλούδης, μαζί με τον οπερατέρ τον Παναγιώτη τον Σαγκούρη βρίσκεται εκεί. Πριν από λίγο μας είπε ότι υπήρξαν εκτεταμένα επεισόδια στα προπήλαια, όπως μας είπε Σωτήρης Κουλούδη σωστά, και φυσικά επέμβαση των δικυκλιστών. Ναι, έλα Σωτήρη, έλα. Μια πολύ μικρή διόρθωση. Ναι. Τα επεισόδια ξεκίνησαν στην πλατεία Κολοκοτρώνη. Στην Κολοκοτρώνη. Είχε τοποθετηθεί ο αστυνομικός φραγμός. Στη συνέχεια, όπως παρακολουθήσαμε, επεκτάθηκαν και στα προπήλαια. Λοιπόν, μας το στέλνουν και οι τηλεθεατές, δηλαδή μας λένε τώρα εδώ τα μηνύματά τους που βλέπουμε. Συγκρούσεις τώρα στα προπήλαια, φλέγονται κάδι στην Ακαδημίας. Ρωτάει κάποιος άλλος από την Πάτρα, Σωτήρη, αν βλέπεις κανέναν καταστηματάρχη να κυνηγάει τους διαδηλωτές για να προστατεύσει την περιουσία του. Μας ακούει ο Σωτήρης Σκουλούδης. Λοιπόν, σε λίγα δευτερόλεπτα πάλι, ενώ εδώ βλέπουμε και το όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, προφανώς για αυτό που λέγαμε πριν για τους κάδους, συνηθίζεται πολλές φορές, το έχουμε άλλωστε δει, και εδώ ότι βλέπουμε και μια τράπεζα η οποία έχει... Έχουν σπάσει την ταμπέλα της. Ωραία, για να δούμε, Σωτήρη Σκουλούδη, βλέπω κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων. Ναι, είναι αστυνομικές δημιουργίες οι οποίες κινούνται προς την Ακαδημία. Τις ακολουθούμε και εμείς από την άλλη πλευρά των προπηλαίων, να δούμε τι σημαίνει εκεί, αν σημαίνει κάτι το ιδιαίτερο από την Ακαδημία και πάνω. Πριν από λίγο είδαμε οχήματα, όλα αυτά, Χρήστο και Κατερίνα, ενώ το σύνολο σχεδόν των διαδηλωτών έχουν αποχωρήσει προς την Ομόνοια. Στην Πανεπιστημίου βρίσκονται αυτοί οι περαστικοί, κυρίως και δημοσιογράφοι. Κινούμαστε προς την Ακαδημία να δούμε αν συμβαίνει κάτι στο συγκεκριμένο σημείο, όπου εκεί στην Ακαδημία είδαμε για τελευταία φορά τους μοτοσυκλωτιστές της ομάδας Δίας και τώρα βλέπουμε αστυνομικές δημιουργίες να κινούνται προς το συγκεκριμένο σημείο. Έχεις κάποια πληροφορία, Σωτήρη, διότι στέλνανε οι τηλεθεατές πριν, παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα, ότι ίσως τραυματίστηκε ή μάλλον χτυπήσανε, όχι τραυματίστηκε, κάποια χτυπήσανε ρεπόρτερ. Κάποιον ρεπόρτερ εκεί στο σημείο. Έχεις τέτοια πληροφορία? Δεν έχουμε κάποια τέτοια πληροφορία. Προς το παρόν θα το δούμε στη συνέχεια, μια που το ανέφερες όμως, Χρήστο, να σου πω ότι χτυπήθηκε ελαφρά ένας εθελοντής από την ομάδα πρώτων βοηθειών. Ναι. Οι γνωστοί μας με τα ειδικότητες μπλούζες που είναι εθελοντές έχουν βασικές ή περισσότερο από βασικές ιατρικές γνώσεις και κατεβαίνουν πάντα στις μεγάλες διαδηλώσεις προκειμένου να βοηθήσουν.
Αυτά λοιπόν έγιναν χθες βράδυ στο κέντρο της Αθήνας. Θα περάσουμε τώρα να δούμε το πρώτο δελτίο ειδήσεων για σήμερα από την τηλεόραση της Ζούγκλας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκονα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκονα και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Παλιριακά κύματα χτύπησαν τις βόρειες ακτές της Χιλής στις 3 παρα 10 περίπου τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, έπειτα από ισχυρό σεισμό μεγέθους 8,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή περίπου 95 χιλιόμετρα από την ακτή. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 5, οι 2 από καρδιακή προσβολή και οι 3 από καταστροφή κτηρίων, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών. Επίσης, 11 νοσοκομεία παραλιακών πόλεων έχουν εκενωθεί λόγω πλημμυρών. Όλες οι υπόλοιπες όμως νοσοκομειακές μονάδες της χώρας λειτουργούν κανονικά. Αρχικά εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία στη συνέχεια ακυρώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί ώρα Ελλάδος. Παραμένει σε ισχύ όμως η προειδοποίηση για τσουνάμι στη Χαβάη. Όλο το ρεπορτάζ στο zoogla.gr. Η αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα και η Τραπεζική Ένωση θα συζητηθούν στη σημερινή δεύτερη συνεδρίαση του ECOFIN. Η ελληνική Προεδρία πέτυχε πολιτική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης τραπεζών. Στην ατζέντα των συζητήσεων βρίσκεται και η συνεχιζόμενη διαδικασία εφαρμογής του ενιαίου μηχανισμού εποπτείας τραπεζών. Οι υπουργοί του ECOFIN και οι υπουργοί των χωρών εταίρων της Μεσογείου θα ανταλλάξουν απόψεις για τις προκλήσεις και τη μόχλευση της αηφόρου ανάπτυξης, καθώς και για τη σπουδαιότητα των επενδύσεων στην περιοχή της Μεσογείου. Στην Αθήνα αναμένεται πριν από το Πάσχα η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ σε μία κίνηση του Βερολίνου που σηματοδοτεί την έμπρακτη στήριξη στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος σχεδιάζει τα επόμενα βήματα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, ειδικά σε ό,τι αφορά τη συμφωνία για το χρέος. Νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία έχει κηρύξει για σήμερα Τετάρτη η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Οι ναυτεργάτες θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου στον Πειραιά. Στο μεταξύ, νομοθετική ρύθμιση ώστε να πληρώνει το δημόσιο τους απλήρωτους ναυτικούς σε περίπτωση που η εταιρεία ακτοπλοείας ασκεί δημόσια υπηρεσία και αμείβεται από το κράτος, προανήγγειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Καλό καιρό σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις και που τις θερμές ώρες της ημέρας κατά τόπους τα υπηρετικά θα πυκνώσουν, δίνοντας λίγες παροδικές καταιγίδες, κυρίως σε ορεινά τμήματα, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Από εμάς, καλημέρα σας.
asked myself how would it be. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself astray. Runaway train. How to smile, make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain with a ticket for a runaway train. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άποϋπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Ζούγκλα.gr.
Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και αφού είδαμε και το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας, θα αναφερθούμε τώρα σε ένα θέμα της επικαιρότητας, το οποίο απασχολεί την επικαιρότητα τον τελευταίο καιρό, τον θάνατο του βαρυπινίτη Ηλία Καρέλη. Ραγδαίες λοιπόν είναι οι εξελίξεις σχετικά με αυτή την υπόθεση, σχετικά με τον Κουρντέν Κουμέ, το οποίο στη χώρα μας χρησιμοποιούσε το όνομα Ηλία Καρέλη. Καθώς ο εισαγγελέας Άμφισσας Νίκος Αντοναράκος άσκησε ποινική δίωξη για 3 κακουργήματα κατά παντός υπευθύνου, αλλά και σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων. Στο μεταξύ, σε μια καταγγελία σοκ, προέβη το βράδυ της Δευτέρας πρώην κρατούμενος των φυλακών Ιγρήτας, ο οποίος παρενέβη στην εκπομπή Κίτρινος Τύπος του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Συγκεκριμένα, κατήγγειλε άγρους σκληροδαρμούς κρατουμένων από τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους στις φυλακές Ιγρήτας. Ακούστε τι είπε. Εγώ είμαι πρώην κρατούμενος στις φυλακές Ιγρήτας. Έχω 4 μήνες που βγήκα με ανασταλτικό. Μ' ακούτε? Πολύ καλά. Λοιπόν, εκεί στην Ιγρήτα, όποιος έκανε το παραμικρό παράπτωμα, μικρό, πολύ μικρό. Έχω παραδείγματα πολλά σας δώκω. Για το Ζουμπίδε, ένα Αλγερινό. Για διάφορους κρατουμένους, τον πέραν κάτω και τον σαπίδαν στο ξύλο. Έχω δει ανθρώπους να βγαίνουν μαύροι. Μάλιστα. Εμένα προσωπικά είμαι 70 χρονών. 70 χρονών είμαι. Με καλέσε κάτω κοκτούλας γιατί δεν δέχτηκα έναν μπάτσο από το Αγρίνιο στο κελί μου. Και με κάνανε να πω ολόκληρη σκηνή. Και μου λέει εσύ δεν είσαι με την υπόθεση του Βαρδάκου στην Έλληνα. Του λέω ναι, εγώ είμαι. Είμαι με 2 εμφράγματα, με σιτάκι και υλικό. Έπαιρνα 16 χάπια στην Τιγρήτα και πήγαινα να κατεβάσει στο αρχιφυλακείο που είναι στην Αλίκη. Μπροστά ήταν ο Πασχάλης, ένας κρατούμενος, σε κατηγορούμενος του Μάρκο και ο Γιάννης ο Ψηλός του Ζαγοράκη και ο Μπράβος. Καλά παιδιά. Διάφοροι κρατούμενοι οι οποίοι είναι αγανακτισμένοι. Το παιδί αυτό δεν το φάγανε σε καμιά φυλακή και σε κανένα τμήμα, σας το λέω εγώ. Ούτε με ενδιαφέρει. Αλβανός είναι, ούτε ρατσιστής είμαι. Δεν με ενδιαφέρει. Το φάγανε στην Ιγρήτα. Εκεί σε παίρνανε, σε κάνανε τόπι στο ξύλο και σε πετάγανε μέσα. Μάλιστα, αυτό... Μην ακούτε κανένα τι θα λέει. Εμείς δεν έχουμε... Δεν υποστηρίζω πώς το λέτε τον Αλβανό αυτόν. Εμείς δεν έχουμε παραλάβει. Ό,τι έκανε θα πάθει και το πάθει, αλλά... Μ' ακούτε. Πολύ καλά. Αλλά εκεί στις φυλακές Ιγρήτας γίνεται της τρελής. Ωραία. Δεν μπορεί άνθρωπος να βγάλει φυλακή εκεί. Εάν αυτά που λέτε... Είμαι σιρουφιάνος για να σε βάλω σε μια δουλειά. Υπάρχουν Αλβανοί παιδιά που έχουν ισόβιες, ένα λάμπης ο οποίος... Ακούσε με. Και 17 χρόνια, 18 μέσα, δεν το πάω να κάνει ένα μεροκάματο. Παρακαλώ, ακούω. Ακούστε με. Εάν ναι. Αυτά που λέτε αληθεύουν, το εάν το βάζω καταλαβαίνετε γιατί είναι η θέση μου αυτή και έτσι πρέπει να κάνει ο δημοσιογράφος. Δεν έχετε παρά να πάτε στους εισαγγελείς να το καταθέσετε που ερευνούν την υπόθεση. Εμείς μπορούμε να δώσουμε το όνομά σας και τα στοιχεία σας εάν το επιθυμείτε κι εσείς και να πάτε να δώσετε, να καταθέσετε τη μαρτυρία σας η οποία θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική. Εντάξει. Αυτό το θέμα, καθώς και άλλα, συζητήθηκαν στην εκπομπή Κίτρινος Τύπος με τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο, την οποία μπορείτε να βρείτε και αυτή και τις προηγούμενες στο zoogla.gr. Θα δούμε όμως την οργάνωση Μαχόμενοι Σχηματισμοί τώρα, οι οποίοι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στα γραφεία όπου στεγάζεται το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας στα Πατήσια, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, 28 Μαρτίου. Οι συντάκτες της προκήρυξης, η οποία δόθηκε στο zoogla.gr το απόγευμα της Τρίτης, εξαπολύουν μύδρους κατά του καπιταλισμού, στυλιτεύοντας τις συνθήκες εργασίας που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Να δούμε τι κατέγραψε η κάμερα της Ζούγκλας. Την προκήρυψη της οργάνωσης μπορείτε να τη βρείτε ολόκληρη στο zoogla.gr. Να δούμε τώρα τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου που παρέθεσε η κυβέρνηση στους 28 υπουργούς οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλους προσκεκλημένους του Μουσείου της Ακρόπολης. Αναφέρθηκε επίσης το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα υπέφερε πολλά, αλλά η οικονομία αρχίζει να ανακάμπτει. Τώρα η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλύτερη και πιο δυνατή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Να περάσουμε όμως να δούμε τις δηλώσεις του.
Το Μάιο του 1941, κατά τη διάρκεια της γερμανικής καταρχής, δύο νεαροί Έλληνες τότε κατέβασαν την ναζιστική σημαία, κάτι που σήμανε την ελληνική αντίσταση κατά της κατοχής. Μια αντίσταση που ήταν αιματηρή μέχρι την απόσυρση τρία χρόνια αργότερα των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής. Αυτά που έκαναν οι Έλληνες κατά το ρου της ιστορίας έχουν ως επίκεντρο το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Αυτός ο τόπος ήταν πάντα στο επίκεντρο των μαχών και φυσικά στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων αλλά και της δημιουργίας της αισθητικής μνημείων κάλους και μνημείων πολιτισμού. Όποιος και αν ήταν ο αντίπαλος, αν ήταν ληστές, οι ένοπλοι αλλά και εκ των έσω εχθροί, πάντοτε οι Έλληνες προστάτευαμε την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα και πάντα το καταφέραμε αυτό. Έως ότου ο Φρανσέσκο Μοροζίνη ήρθε το 1677 και βομβάρδισε τα Οθωμανικά στρατεύματα στην Ακρόπολη, προκαλώντας μια τρομακτική έκρηξη που κατέστρεψε τον Παρθενώνα. Ακόμη και τότε υπήρξαν κάποια ερείπια που διασώθηκαν για ακόμη 150 χρόνια, έως ότου ένας άλλος βάνδαλος ήρθε, ο Τόμας Μπρους, Λόρδος Έλγιν, ο οποίος αφαίρεσε πάνω από το ίμιση των αγαλμάτων. Κάποια εξ αυτών τα ξερίζωσε από το έδαφος, κάποια εξ αυτών τα αφαίρεσε από τον ίδιο τον ναό. Έκτοτε το πιο εμβληματικό μνημείο παραμένει εκκροτηριασμένο. Έκτοτε τα μάρμαρα στην Ακρόπολη καλούν την επιστροφή των χαμένων μαρμάρων. Έκτοτε η χώρα μου προσπαθεί να επιτύχει την επανένωση των μαρμάρων του Παρθενώνα. Τρία έτη αφού ο Έλγιν αφαίρεσε τα μάρμαρα αυτά, κερδίθηκε η ανεξαρτησία της χώρας. Όμως τα μάρμαρα αυτά εξακολουθούν να λείπουν από τις καρδιές μας αλλά και από την αφετηρία τους. Λίγο πιο κοντά υπάρχει η Ακαδημία Πλάτωνος. Λίγο προς τα βορειοδυτικά υπήρχε ο χώρος όπου δίδαξε ο Αριστοτέλης. Προς τα νότια-ανατολικά έχουμε τα ερείπια του ναού του Ολυμπίου Διός κοντά στις παλιές πύλες της πόλης, ένα μνημείο που μας έρχεται από τη Ρωμαϊκή εποχή. Και λίγο πιο πέρα έχουμε ένα μνημείο που υποδηλώνει την ελευθερία των πολιτών και την μάχη που δίνει κάθε πολίτης για τη δική του ελευθερία. Πρόκειται για ένα ιερό μέρος, όχι μόνο για τους Έλληνες προφανώς. Σε λίγα τετραγωνικά μέτρα συγκεντρώνεται συμπυκνωμένη η παγκόσμια ιστορία, όπου η χαρά αλλά και δραματικά γεγονότα συνενώνονται συνάμα με την αισθητική πλευρά των δημιουργημάτων, με τη μαθηματική σκέψη και τη φιλοσοφία. Αυτό είναι το λίκνο ενός μοναδικού σημείου, μια αφετηρία του ανθρωπίνου εγχειρήματος, ένα παγκόσμιο σύμβολο και ο ακρογωνιαίος λίθος των σύγχρονων κοινωνιών. Είναι το μέρος όπου ετέθησαν τα θεμέλια της ελεύθερης βούλησης, του πολιτισμού που δεν ήταν πολυτέλεια αλλά κάτι αναγκαίο για όλους τους πολίτες, όπου ο αγώνας ήταν καθήκον προς την πόλη, ένα μέρος όπου συνέρχονταν στην αγορά, στην αρχαία αγορά, όχι μόνο για αγορά ή πώληση αγαθών, αλλά και ανταλλαγή απόψεων επί συγκεκριμένων θεμάτων, καθώς και εξαιτίας της εσωτερικής αναζήτησης που κάθε άνθρωπος έχει. Με άλλα λόγια, σε αυτό το πλαίσιο η δημοκρατική παράδοση γεννήθηκε. Η δημοκρατία είναι κάτι παραπάνω από ένα σύστημα. Είναι μια δημοκρατική προϋπόθεση για κάθε ανθρώπινο όν. Μια πολιτική, κοινωνική και οικονομική προϋπόθεση. Αλλά η δημοκρατία δεν μπορεί να σταθεί από μόνη της. Είναι απαραίτητη, αλλά όχι επαρκής προϋπόθεση. Επίσης χρειαζόμαστε την οικονομική ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, καθώς η ιστορία πολλές φορές μας έχει καταδείξει ότι η κατάρρευση μιας οικονομίας οδηγεί στην κατάρρευση της δημοκρατίας, αλλά και της κοινωνίας εν γέννη. Διότι η δημοκρατία δεν μπορεί διαχρονικά να επιβιώσει χωρίς κοινωνική
συνοχή. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε τη δικαιοσύνη αλλά και τις ευκαιρίες για όλους. Καμία δημοκρατία δεν μπορεί να επιβιώσει εάν δεν υπάρχει η μεσαία τάξη και αν υπήρχαν κοινωνικές αναταραχές. Επίσης χρειαζόμαστε αέναη πολιτισμική ανάπτυξη, την αίσθηση του ανήκειν σε συνδυασμό με μια παγκόσμια αρμονία, με την κοινωνική αλληλογία αλλά και την ατομική ευθύνη. Η δημοκρατία απαιτεί πολίτες που συνεχώς προσπαθούν να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο, να κατανοήσουν καλύτερα τους εαυτούς τους και τον χώρο στον οποίο βρίσκονται. Οι πολίτες θα πρέπει να προσπαθούν να βελτιώνονται αλλά και να οθούν τη βελτίωση των άλλων τόσο τοπικά όσο και παγκόσμια. Οι πολίτες προσπαθούν να υπερκεράσουν τη φτώχεια και την απομόνωση αλλά και τη φτώχεια. Οι πολίτες φτάνουν στα όρια τους και πολλές φορές τα ξεπερνούν. Για να δουλέψει σωστά η δημοκρατία, η κοινωνία πρέπει να κρατήσει μια ισορροπία μεταξύ φιλοδοξιών και υποχρεώσεων, μεταξύ επιθυμιών και υποχρεώσεων, μεταξύ των αρετών και των μείων εκτιμάτων, μεταξύ των παγιωμένων πρακτικών και της αναζήτησης για ένα καλύτερο αύριο. Ο Αριστοτέλης αργότερα έγραψε ένα έργο σχετικά με όλα αυτά τα ζητήματα. Ο Πλάτωνας ως ιδεαλιστής μίλησε για την αναζήτηση ανθρώπινης ψυχής προς βελτίωση σε κάθε πεδίο. Ο Αριστοτέλης από την άλλη πλευρά, που ήταν πιο ρεαλιστής, πιο πραγματιστής, όρισε την αρετή ως τη διαλεκτική, ως μια ισορροπία με άλλα λόγια μεταξύ των άκρων, και αυτή ήταν η αναζήτηση του ανθρώπινου νου για να κατανοήσει την ύπαρξή του μεταξύ άκρων και υπερβολών. Όμως, αγαπητοί φίλοι, ακόμη και αν είμαστε ακόμα στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα, ήδη μπορούμε να καταλάβουμε το νόημα της αρχαίας Ελλάδας σε συνδυασμό με τις ανάγκες του σύγχρονου κόσμου. Κατανοείτε καλύτερα από όλους ότι αναφερόμενος στα διλήμματα τα οποία μόλις είπα, μιλούμε για εμάς, μιλούμε για την Ευρώπη, μιλούμε για το έπος και το δράμα, για τις προκλήσεις και τον διάλογο που πρέπει να κάνουμε στον σύγχρονο κόσμο. Πράγματι, μιλάμε για τα θεμελιώδη ερωτήματα που μας οδήγησαν στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Μιλώ για τις προκλήσεις που ακόμη διαπερνούν τις ψυχές μας και πρέπει να αποτελέσουν το μοχλό ώστε να ξαναγίνουμε το επίκεντρο της παγκόσμιας ιστορίας. Πριν από αρκετά χρόνια, βγήκαμε από ένα καταστροφικό πόλεμο πιο ενωμένοι από ποτέ. Σε επίπεδο ευρωπαϊκών κοινωνιών, θέσαμε τα θεμέλια της Ένωσής μας. Όμως, προσεκτικά προχωρήσαμε προς μια ενιαία αγορά και εγκατακλείδη προς μια νομισματική ένωση. Τώρα και πάλι προσεκτικά συνεχίζουμε προς τα εμπρός, αλλά σταθερά. Συνεχίζουμε προς μια πολιτική ένωση, προς μια τραπεζική ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα μακρινό όριο πια. Έχει μια κληρονομιά και φυσικά έχει παδιώσει μια δυναμική. Η Ευρώπη τώρα είναι πιο ενωμένη παρά ποτέ, πιο σταθερή παρά ποτέ και εμπνέει την αυτοπεποίθηση στους πολίτες αλλά και το σεβασμό των άλλων μέσω των ιδανικών της που μεταλαμποδεύονται παγκοσμίως. Η Ευρώπη είναι μια παγκόσμια δύναμη με επιρροή παντού και είναι αρκετά ισχυρή ώστε τα συμφέροντά της να γίνονται σεβαστά και η φωνή της να ακούγεται. Φυσικά έχουμε πολλά προβλήματα να επιλύσουμε, αλλά ήδη έχουμε φτάσει αρκετά μακριά και συνεχώς γινόμαστε πιο ισχυροί, μαθαίνουμε από τα λάθη μας, βελτιώνουμε τα μειονεκτήματά μας και κινούμαστε σε ασφαλή νερά με αυτοπεποίθηση. Σήμερα κάνουμε κάτι παραπάνω από ένα κοινό πλαίσιο. Έχουμε μια κοινή αίσθηση του ανήκειν, μια κοινή ταυτότητα. Παραμένουμε διαφορετικοί φυσικά ως ξεχωριστά έθνη και ίσως αυτό να συμβεί για πάντα. Διαφορετικοί λοιπόν, ναι, αλλά ποτέ πια διχασμένοι. Συνεχώς θα πρέπει να έχουμε ένα ολοκληρωμένο όραμα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι το πρώτο βήμα για να χτίσει κανείς μια κοινή ταυτότητα όπου ο καθένας θα μας αναγνωρίζει ως μια ενιαία Ευρώπη και μια Ευρώπη εντός της οποίας θα κοιτάζουμε έξω από τα σύνορά μας με μια κοινή στρατηγική και ταυτότητα. Ποια είναι η βάση αυτής της ευρωπαϊκής ταυτότητας? Είναι οι ίδιες αρχές, οι ίδιες αξίες, τα ίδια ιδανικά με τα οποία άρχισα τη σημερινή μου ομιλία. Είναι τα ιδανικά που βρίσκονται γύρω μας. Η ελευθερία, η δημοκρατία,
η εξωστρέφεια, η αξιοπρέπεια, η αλληλεγγύη προς όλους και η ευθύνη όλων. Και πάνω απ' όλα, ο αέναος αγώνας για την ελευθερία. Ο πραγματισμός, ο ρεαλισμός, η συνεχής αναζήτηση για την τελειότητα, η επίλυση διαφορών μέσω συμφωνιών με βάση το κράτος δικαίου, η αξιοπρέπεια σαφώς και θα μας διαποτίζουν, αλλά ποτέ δεν θα υποκύπτουμε στον εκφοβισμό. Δεν θα ακολουθούμε τον δρόμο της αλαζονίας. Πάντοτε θα έχουμε συμπόνια για τους συμπολίτες μας, για τους συνανθρώπους μας που την χρειάζονται ή για αυτούς που δεν είναι και τόσο ευνοημένοι. Αυτό είναι το προφίλ της νέας Ευρώπης. Γι' αυτό η ενωμένη Ευρώπη συνδέεται άρρηκτα με αυτό το μέρος. Δεν είναι μόνο ένα ζήτημα γεωγραφίας, ούτε και ιστορίας. Είναι η κοινή πολιτισμική μας δεσμή που μας ενώνουν και μας κρατούν όλους ενωμένους. Πριν από 4 χρόνια η Ελλάδα βρέθηκε στη δίνη μιας κρίσης. Υπήρχαν διάχυτοι φόβοι τότε ότι αυτή η κρίση θα μπορούσε να αποβεί καταστροφική. Και όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά θα μπορούσε να διασπαρεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσαμε διάφορα καταστροφολογικά σενάρια για την αναπόφευκτη κατάρρευση της Ελλάδος, για την αναπόφευκτη κατάρρευση της Νομισματικής Ένωσης, ίσως και της ίδιας Ευρώπης. Αυτές ήταν οι δηλώσεις Σαμαρά στο δείπνο που παρέθεσε για τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, η Μαντινεϊκή Συμπολιτεία διοργάνωσε εκδήλωση για τους επαγγελματοβιοτέχνες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους αυτοεπασχολούμενους τη Δευτέρα στο Αποστολοπούλου Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης. Το θέμα της εκδήλωσης ήταν το παρόν και το μέλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η υποψήφια δήμαρχος Τρίπολης, Αντωνία Γιαννούλη, χαρακτήρισε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, η οποία δέχθηκε όχι ένα, αλλά αρκετά ισχυρά πλήγματα μέσα από την πολιτική των μνημονίων. Εισηγητής ήταν και ο κύριος Νικόλαος Σκορίνης, μέλος του Προέδρου της ΓΕΣΕΒΕ και πρώην γραμματέας της ίδιας, ο οποίος αναφέρθηκε και αυτός στο μέλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στο κατά πόσο αυτές μπορούν να αντέξουν και άλλα χτυπήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο βίντεο που ακολουθεί. Μέσα από την πολιτική των μνημονίων, η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που είναι η μικρομεσαία επιχείρηση, δέχτηκε ίσως όχι ένα, αλλά πάρα πολλά ισχυρά πλήγματα. Νομίζω ότι όλη η πολιτική των οικονομικών μέτρων που έχουν ληφθεί δεν έχουν σαν στόχο το να λυθεί τελικά το οικονομικό πρόβλημα, αλλά μάλλον να εξαφανίσουν τελείως τη μικρομεσαία τάξη. Σήμερα η Μαντινιακή Συμπολιτεία έχει θέσει ένα ερώτημα. Μπορεί ο Δήμος να είναι αρρωγός στους δημότες? Μπορεί ο Δήμος να βοηθήσει τη μικρομεσαία επιχείρηση, το μικροβιοτέχνη, τον ανεξάρτητο επαγγελματία, μάλλον τον ελεύθερο επαγγελματία, να υπάρξει, μπορεί να γίνει ασπίδα του? Γι' αυτό και επειδή πιστεύουμε ότι οι αποφάσεις δεν παίρνονται στα γραφεία, μας κάνουν την τιμή σήμερα ο βουλευτής Χανίων Γιώργος Σταθάκης και υπεύθυνος τομέα ανάπτυξης ΣΥΡΙΖΑ να είναι σήμερα εδώ μαζί μας, καθώς και ο κύριος Σκορίνης, μέλος του Προεδρείου της ΓΕΣΕΒΕ, για να βοηθήσουν όσο μπορούν και μας να καταλήξουμε σε μέτρα που θα βοηθήσουν πραγματικά την ποιότητα της ζωής μας. Σήμερα θα μιλήσω για τα δύο σχέδια εξόδου από την κρίση. Το ένα, το οποίο επιχειρεί η κυβέρνηση μέσω των μνημονιακών πολιτικών, ένα σχέδιο το οποίο οδηγεί περαιτέρω σε συρρήκνωση και αποδιάρθρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και ένα εναλλακτικό σχέδιο πραγματικής παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, στις οποίες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο και να αποτελέσουν τη βάση οικονομικής και κοινωνικής ανοικοδόμησης της χώρας. Η χθεσινή μέρα στη Βουλή ήταν απόλυτα κρίσιμη. Λήφθησαν αποφάσεις που αφορούν περίπου το 25% της ελληνικής οικονομίας, σαρωτικές αλλαγές οι οποίες αποδυναμώνουν, ενθαρρύνουν τις εισαγωγές, ενθαρρύνουν την ανάπτυξη αλυσίδων σε τομείς πολύ κρίσιμους για την ελληνική οικονομία, και ταυτόχρονα είχαμε μια καινούρια νομοθεσία παράδοσης των τραπεζών στα χέρια των παλιών μετόχων με μειωμένες τιμές και ζημιά του δημοσίου. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε θέμα μομφής προς τον Υπουργό Οικονομικών, που εισήγαγε σημαντικές νομοθεσία γύρω από τα θέματα αυτά. Η προοπτική που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ με ορόσημο τις ευρωεκλογές είναι μια μεγάλη πολιτική αλλαγή στον τόπο,
Στο επίκεντρο του προγράμματός μας είναι η τριπλή αντιμετώπιση πρώτον της ανθρωπιστικής κρίσης, δεύτερον της ακύρωσης του μνημονίου στα εργασιακά και τρίτον της παραγωγικής ανασυγκρότησης οικονομίας. Και στα τρία θέματα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναδείξει το πρόγραμμά του και είναι σε διάλογο με την κοινωνία προκειμένου από κοινού όλες οι κοινωνικές ομάδες να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε αυτή την καινούργια πορεία. Συγκινούμε τα παιδιά στα πράγματα, γιατί όλο αυτόν τον καιρό που περιοδεύουμε και στις ηλικίες της πόλης, αλλά και στα χωριά, πραγματικά η απόγνωση και αν θέλετε η απελπισία είναι κάτι που το εισπράττουμε συνεχώς. Το ερώτημα λοιπόν που εμείς σήμερα θέτουμε είναι, μπορεί ο Δήμος να γίνει ασπίδα μας ή η κεντρική εξουσία τελικά είναι αυτή που θα παίρνει τις όποιες αποφάσεις για μας. Είναι ο Δήμος ένας θεσμός με νόημα ή απλά ένα μέσο που ικανοποιεί, δεν ξέρω κι εγώ, άλλες επιδιώξεις και όχι αυτά που θα έπρεπε, δηλαδή τα συμφέροντα. Και από την Τρίπολη θα πάμε στη Βιωτία, όπου με τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του νεαρού που είχε χαθεί πριν από 6 μέρες στα νερά της παραλίμνης του Μουρίκη. Οι δίτες της ΕΜΑΚ εντόπισαν τον άτυχο νέο στον πάτο της λίμνης και τον ανέσυραν. Ο 18χρονος είχε πάει με φίλους του στην περιοχή για ψάρεμα και εξαφανίστηκε όταν αναποδογύρισε η βάρκα του. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Όραση, γραφικές τέχνες, εκτυπώση. Θα πάμε στο Καρπενήσι τώρα που ακόμα για να κατασκευαστεί η παλιά φοιτητική εστία που είναι δίπλα από το ΤΕΙ Καρπενησίου κάνουν οι φοιτητές. Ήδη σε συνεργασία με την Δημοτική Αρχή έχει δει το κτίριο ο πολιτικός μηχανικός και αναμένεται να γίνει το επόμενο βήμα που είναι οι ανακατασκευές, οι συντηρήσεις και άλλα έργα. Μέχρι στιγμή οι φοιτητές μένουν στην μαθητική εστία. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Κανονικά γίνονται τα μαθήματα στο ΤΕΙ Καρπενησίου. Ιδιαίτερα προβλήματα δεν υπάρχουν. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Φοιτητών, αν και θα προτιμούσαν να έχουν περισσότερους ορομίσθιους καθηγητές, εν τούτης τα μαθήματα γίνονται κανονικά. Η κατάσταση εδώ πέρα έχει ομαλοποιηθεί, καθώς είχαμε ένα θεματάκι με τους ορομίσθιους καθηγητές, όπως υπάρχει και σε όλα τα ΤΕΙ της Ελλάδας και πανεπιστήμια. Αλλά ευτυχώς ο ένας καθηγητής, καθώς έχουμε μόνο έναν ορομίσθιο καθηγητή, τελικά έμεινε. Είναι καλό για το ΤΕΙ μας, γιατί είναι βοτανολόγος ο καθηγητής αυτός και τον έχουμε ανάγκη εδώ πέρα στο ΤΕΙ, γιατί δεν υπάρχει άλλος καθηγητής με την ιδιότητα αυτή. Εντάξει, θα θέλαμε να έχουμε κάποιους ορομίσθιους καθηγητές παραπάνω, για να είναι και πιο εύκολο για τα παιδιά και για τους καθηγητές να μην χρεώνονται πολλά μαθήματα, ενώ κάποια δεν είναι στην ιδιότητά τους. Γενικά πάει ομαλά η κατάσταση. Θα κάνουμε εδώ πέρα μια εκδήλωση, θα μιλήσουν κάποιοι τρεις καθηγητές από το ΤΕΙ μας. Θα γίνει πρώτα απ' όλα και το Συμβούλιο των Καθηγητών του ΤΕΙ Στερεάς θα γίνει εδώ πέρα, στο ΤΕΙ μας, θα φιλοξενηθεί. Θα έχουμε το απόγευμα, θα κατέβουμε κάτω στο βοτανικό μας κήπο, να τον επισκεφτούν, να τον δουν και οι καθηγητές από τα άλλα ιδρύματα. Το κύριο και άλυτο μέχρι στιγμής πρόβλημά τους είναι η φοιτητική εστία, που χρειάζεται αρκετές παρεμβάσεις σε κατασκευαστικό επίπεδο. Εάν ολοκληρωθεί και ετοιμαστεί, τότε θα μπορεί να στεγάσει 100 περίπου φοιτητές, βοηθώντας αρκετές οικογένειες στον οικονομικό τομέα. Σε συνεργασία με το Δήμο φέραμε ένα πολιτικό μηχανικό να κάνει κάποιους ελέγχους, να δει τι ακριβώς χρειάζεται, να μας βγάλει περίπου ένα ποσό το οποίο χρειάζεται για την εστία. Έχουμε στείλει χαρτί κάτω στο ΤΕΙ Στερεάς. Βέβαια υπάρχει μια μπουμπούλα τώρα με τη συνένωση με το ΤΕΙ Χαλκίδας. Εντάξει, ελπίζουμε στο μέλλον και με τη βοήθεια όλων και του Δήμου και εδώ πέρα των καθηγητών και από εμάς τους φοιτητές πρέπει να πιέσουμε. Ελπίζουμε να λυθεί αυτό το θέμα. Γιατί οι εστίες μας εδώ πέρα, τα δωμάτια είναι σε πολύ καλή κατάσταση κάποια. Είναι μεγάλες, δεν είναι όπως είναι κάτω που είναι πιο μικρά τα δωμάτια. Και θα ήταν καλό οι φοιτητές να μένουν εδώ πέρα, ακριβώς δίπλα στο ΤΕΙ. Θα φιλοξενηθούν και περισσότερα παιδιά που έχουν ανάγκη. Ναι, θα φιλοξενηθούν πιο πολλά παιδιά, δηλαδή τώρα κάτω είναι 32 τα άτομα που φιλοξενούνται. Εδώ πέρα θα μπορούσε να είναι και πάνω από 100. Άμα σε ολοκληρωτικό επίπεδο, αν έχει φτιαχτεί η εστία. Οπότε γενικά δεν υπάρχουν προβλήματα όπως είπα. Προβλήματα όχι, δεν υπάρχουν τόσο πολλά. Δηλαδή υπάρχουν κάποια, αλλά είναι μικροπροβλήματα.
Θα παραμείνουμε στο Καρπενήσι, αυτή τη φορά όμως για ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Μια σπάνια συλλογή από παλιά αντικείμενα λαϊκής τέχνης έχει καταφέρει να φτιάξει και να στεγάσει προσωρινά στο αθλητικό κέντρο ένας κάτοικος από το Καρπενήσι. Ο Πάνος Παπαδημητρίου εδώ και 30 χρόνια μάζευε αντικείμενα από διάφορα επαγγέλματα και από νοικοκυριά με στόχο κάποια στιγμή η έκθεσή του να στεγαστεί σε κάποιο μουσείο του Δήμου. Να περάσουμε να δούμε αυτή την ενδιαφέρουσα έκθεση. 30 χρόνια έψαχνε και συγκέντρωνε αντικείμενα και εργαλεία από παλαιότερες δεκαετίες για να θυμούνται οι μεγαλύτεροι και να γνωρίζουν οι νεότεροι. Ο Πάνος Παπαδημητρίου από το Καρπενήσι τα κατάφερε και τώρα έχει φτιάξει μια σπάνια συλλογή λαϊκής τέχνης. Ναι, έχω αρκετά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια που ξεκίνησα, μου άρεσε να μαζεύω τα παλιά αντικείμενα που ήταν στα παλιά νοικοκυριά. Και όπως βλέπετε υπάρχουν τα πάντα, ό,τι χρησιμοποιούσαν παλιά περισσότερο οι νοικοκυρές. Το μουσείο αυτό το μικρό είναι κομμάτι από την οικογένειά μου, από την οικογένεια της γυναίκας μου. Πολλοί φίλοι μου δωρήσαν μερικά κομμάτια και μερικά κομμάτια τα αγόρασαν. Τα όταν το νομαρχία εδώ, στο πούμε η περιφέρεια, ο Δήμος φτιάξει ένα μουσείο, θα τους δωρήσω να κάνουν μια πτέρυγα με αυτά εδώ που υπάρχουν. Όπως θα δείτε είναι όλα πολύ παλιά. Προσωρινά στεγάζεται σε χώρο του αθλητικού κέντρου για να μπορούν να τα βλέπουν οι επισκέπτες και οι δημότες. Ξεκινάμε από το ραδιόφωνα. Η βιβλιοθήκη μου είναι, ξεκινάει από το 1904 τα βιβλία. Είναι βιβλία εγκυκλοπαίδειες σχολικές οι περισσότερες. Και οι περισσότερες είναι γραμμένες στη γερμανική γλώσσα. Ναι, είναι της εποχής του 40-50. Τα χρησιμοποιούσε ο πεθερός μου και έβγαζε τα δόντια. Δεν υπήρχαν γιατροί τότε στα χωριά. Καταγόταν από τη δυτική φραγκίστα. Και όπως βλέπετε είναι διάφορα. Για κάθε δόντι ξεχωριστό η τανάλια, ας την πω έτσι. Είναι μια συλλογή η οποία είναι παμπάλαια και πολύ δυσέβρετη. Να περάσουμε όμως τώρα να δούμε και τα νέα του εξωτερικού. Στη Γαλλία, ο ανασχηματισμός Ολάν μετά το σοκ των δημοτικών εκλογών. Το σαρωτικό ανασχηματισμό της κυβέρνησής του ανακοίνωσε ο Φρανσουά Ολάν μια μέρα μετά την βαριά ήττα που υπέστη από το Σοσιαλιστικό Κόμμα στις δημοτικές εκλογές. Ο Ολάν ανάγκασε σε παρέτηση τον Ζαν Μαρκερό και επέλεξε για τη θέση του τον Πρωθυπουργό των Εσωτερικών Μανουάλ Βάλς. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Με συμβουλές αλλά και γνώσεις γύρω από τη γεωργία και την ανάπτυξή της στην Ελλάδα, είχαν την ευκαιρία να ακούσουν επαγγελματίες, αγρότες και φορείς από επιστήμονες γεωπόνους που συμμετείχαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε η επιχείρηση Παναγροτική στη Λαμία. Διοργανώνεται την Παναγροτική, απευθύνεται στους επαγγελματίες παραγωγούς που είναι από χρόνια παραγωγή, αλλά και στους νέους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με τη γεωργία. Θα γίνει μια εισαγωγή στο μέλλον της ελληνικής γεωργίας, στις προκλήσεις που έχει αυτή τα επόμενα χρόνια. Και στη συνέχεια θα εξειδικεύσουμε σε κάποια θέματα, όπως είναι η δεντροκομεία, που τη θεωρούμε κινητήριο μοχλό τα επόμενα χρόνια για την ελληνική γεωργία, αλλά επίσης και για τις εξαγωγές. Θα εστιαστούμε και εκεί, τυποποίηση προϊόντων, μάρκετινγκ και εξαγωγές. Δηλαδή πλέον ο παραγωγός δεν είναι ένας άνθρωπος επιχειρηματίας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει ως ένα βαθμό το ρίσκο, γιατί πάντα το ρίσκο θέλει προσοχή, και προσπαθεί μέσα από την έρευνα να δει ποια είναι η παραγωγή εκείνη η οποία με τα λιγότερα ρίσκα θα του δώσει ένα ικανοποιητικό εισόδημα. Ο γεωπόνος Γιάννης Κλαβάκης μίλησε για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας, για τη νέα ΚΑΠ, καθώς και για τα πλεονεκτήματα του κάμπου της Λαμίας. Θεωρώ ότι η Ελλάδα θα αρχίσει να ανέρχεται, να ορθοποδεί, να σηκώνεται από τη γεωργία. Διότι αυτή τη στιγμή δεν παράγουμε. Και όταν λέω δεν παράγουμε, ενώ δεν παράγουμε από μαρούλια λεμόνια μέχρι καρέκλες, ποτήρια, φλιτζάνια και ούτω καθεξής. Αλλά αν κάποιος μας πει ότι ξέρεις, εμείς θα δημιουργήσουμε αυτοκινητοβιομηχανία στην Ελλάδα, μάλλον θα είναι εκτός πραγματικότητας. Έτσι η Ελλάδα είναι, θα λέγαμε, καταδικασμένη εντός παρενθέσεως να αρχίσει την ανόρθωσή της, όπως έχει συμβεί σε όλες τις χώρες
που πάθαν οικονομική κατάρρευση από τη Γεωργία. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, να δώσουμε κάποιες ιδέες, να προτείνουμε κάποιες λύσεις. Και εδώ είμαστε εδώ να ακούσουμε ερωτήσεις, να δώσουμε απαντήσεις για να μπορέσει κάτι να γίνει. Είναι πολύ αξιέπαινο που η Παναγροτική Λαμίας κάνει αυτή την προσπάθεια, που δείχνει ότι δεν την ενδιαφέρει μόνο να πουλήσει 10, να κερδίσει ένα και εκεί να τελειώσει ο ρόλος της. Και εγώ ανταποκρίθηκα με πολύ μεγάλη μου χαρά σε αυτή την πρόσκληση. Θεωρώ ότι η περιοχή της Λαμίας έχει, για τα θέματα που θα μιλήσω εγώ και αναφέρω περισσότερο σε θέματα δεδροκομείας, μοναδικά πλεονεκτήματα. Πρώτον, έχει μία προημότητα μεγάλη. Εμείς δηλαδή σε ορισμένα φρούτα στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, ψάχνουμε να δούμε περιοχές να έχουν μια προημότητα 3-4-5 μέρες. Εδώ εν σχέση με την Μακεδονία έχει 15-20 μέρες προημότητα. Δεύτερον, υπάρχει ένας έφορος κάμπος, πραγματικά έφορος πάγκος και καλά νερά. Και τρίτον και επίσης σημαντικό, είναι η πλησιέστερη γόνιμη παραγωγική αγροτική περιοχή προς το μεγαλύτερο πληθυσμιακό κέντρο της χώρας. Οι μισοί Έλληνες έχουν μαζευτεί στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Οπότε δεν μένει όλα αυτά να τα εκμεταλλευτούμε, έτσι. Σαφώς ναι, και από την άλλη μεριά να κοιτάξουμε πώς θα ξεφύγει το μυαλό μας από αυτό που απασχολεί τους γεωργούς τα τελευταία 25-30 χρόνια, δηλαδή τι επιδοτήσεις θα πάρουμε. Ο Μιλτιάδης Βασιλακάκης, καθηγητής δανδροκομείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, παρουσίασε τρόπους για την καλύτερη και μεγαλύτερη σε ποσότητα παραγωγή. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην Παναγροτική για την ημερίδα που διοργανώνει. Εγώ πιστεύω ότι η Λαμία έχει ένα μικροκλίμα το οποίο μπορεί να αναπτύξει δεδρώδεις καλλιέργειες. Ήδη υπάρχουν δεδρώδεις καλλιέργειες. Έχει την καλλιέργεια της κερασιάς, φυστικιά, έχει την καρυδιά. Αλλά μπορεί να αναπτύξει και άλλες δεδρώδεις καλλιέργειας, όπως είναι το ροδάκινο, όπως είναι το βερίκοκο, το αχλάδι. Εγώ πιστεύω μπορεί να κάνει τα πάντα η Λαμία, διότι έχει νερό, έχει κατάλληλα εδάφη και έχει προημότητα, το οποίο πρέπει να εκμεταλλευτεί. Παρόλο όμως που δεν έχουν δοκιμαστεί κάποιες από αυτές τις καλλιέργειες που είπατε, ποτέ εδώ η περιοχή μας δεν είναι γνωστή για τέτοιες καλλιέργειες. Κοιτάξτε, και σκοπός είναι, νομίζω, να καταφέρουν να πείσουμε και τους παραγωγούς να ασχοληθούν αυτές τις καλλιέργειες. Πιστεύω ότι πρέπει να τολμήσουν οι παραγωγοί, διότι η δενδροκομεία προσφέρει ένα πολύ καλό εισόδημα, θα έλεγα το καλύτερο εισόδημα από κάθε υπαίθρια καλλιέργεια, και επομένως πρέπει να δοκιμάσουμε. Για την αύξηση του αγροτικού εισοδήματος μέσω εξαγωγών μίλησε ο γεωπόνος και διευθύνων σύμβουλος της Food Standard, Στέλιος Δρής. Την εκδήλωση παρακολούθησαν όχι μόνο αγρότες στο επάγγελμα, αλλά και νέοι άνθρωποι που σκέφτονται σοβαρά να ασχοληθούν με τη γεωργία. Αυτό που είδαμε ήταν από την ημερίδα για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για τον Έλληνα παραγωγό που διοργάνωσε η επιχείρηση Παναγροτική στη Λαμία. Να περάσουμε τώρα να δούμε για τη Γαλλία και σχετικά με τον Ολάν και τις δημοτικές εκλογές. Τον σαρωτικό ανασχηματισμό της κυβέρνησής του ανακοίνωσε ο Φρανσουά Ολάν μία ημέρα μετά τη βαριά ήττα που υπέστη το Σοσιαλιστικό Κόμμα στις δημοτικές εκλογές. Ο Ολάντ ανάγκασε σε παρέτηση τον Ζαν Μαρκ Ερό και επέλεξε για τη θέση του Πρωθυπουργού τον Υπουργό Εσωτερικών Μανουέλ Βάλς. Εκφράσατε την δυσαρέσκεια και την απογοήτευσή σας. Είμαι εδώ για να σας πω πως πήρα το μήνυμα και είναι ξεκάθαρο. Για τον λόγο αυτό, αναθέτω στον Μανουέλ Βάλς την αποστολή να ηγηθεί της γαλλικής κυβέρνησης. Έχει τις αρετές που χρειάζονται, θα συγκροτήσει μια ομάδα ενωμένη και δυνατή, ένα κυβερνητικό σχήμα έτοιμο για μάχη, δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος. Η επιλογή Βάλς, ο οποίος θεωρείται ιδιαίτερα δημοφιλής στην δεξιά, θεωρείται μια στρατηγική επιλογή διεμβόλησης δεξιών ψηφοφόρων. Ως Υπουργός Εσωτερικών είχε αναφέρει εις πέρας μια σειρά από θέματα. Ως Πρωθυπουργός, το έργο του θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Το μέλλον θα δείξει αν ήταν καλή επιλογή. Σε κάθε περίπτωση, του εύχομαι καλό κουράγιο. Γενικά μιλώντας, δεν είναι ιδιαίτερα διπλωματικός, αλλά επιθετικός. Και αυτό δεν είναι ό,τι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Κανείς πρέπει να διαχειρίζεται μια κρίση με ηρεμία και ψυχραιμία. Και ο Βάλς, κάθε φορά που κλήθηκε να διαχειριστεί μια, ήταν επιθετικός.
Επόμενος πονοκέφαλος για τον Γάλλο πρόεδρο, η δημοτικότητα του οποίου βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά, θεωρούνται οι ευρωεκλογές του Μαΐου. Θα παραμείνουμε όμως στη Γαλλία και στις αυτοδιοικητικές εκλογές, όπου η κυβέρνηση Ολάντ δέχτηκε ακόμα ένα πλήγμα. Η Στατιστική Αρχή της Γαλλίας έδωσε στη δημοσιότητα τα δημοσιονομικά στοιχεία. Έλλειμμα και χρέος ξεπέρασαν τα όρια που είχε θέσει η κυβέρνηση. Τώρα, εν μέσω της λαϊκής αποδοκιμασίας, το Μέγαρο των Ελυσίων έχει λύσει το γόρδιο δεσμό. Πώς θα μειώσει την ανεργία, που βρίσκεται σε επίπεδο ρεκόρ, χωρίς να επιδεινώσει τα δημοσιονομικά μεγέθη. Να δούμε το βίντεο από το Euronews. Την επομένη της ήττας στις αυτοδιοικητικές εκλογές, η κυβέρνηση Ολάντ δέχτηκε ένα ακόμα πλήγμα. Η Στατιστική Αρχή της Γαλλίας έδωσε στη δημοσιότητα τα δημοσιονομικά στοιχεία. Έλλειμμα και χρέος ξεπέρασαν τα όρια που είχε θέσει η κυβέρνηση. Τώρα, εν μέσω της λαϊκής δυσαρέσκειας, το Μέγαρο των Ηλυσίων έχει να λύσει το γόρδιο δεσμό. Πώς θα μειώσει την ανεργία που βρίσκεται σε επίπεδο ρεκόρ, χωρίς να επιδεινώσει τα δημοσιονομικά μεγέθη. Το 2013 το έλλειμμα του γαλλικού προϋπολογισμού βρέθηκε στο 4,3%. Το χρέος έφτασε στο 93,5%, ενώ το ποσοστό της ανεργίας στο τελευταίο τρίμηνο του 2013 είχε φτάσει στο 9,8%. Έκτοτε συνέχισε να αυξάνεται. Στην αγορά εργασίας δεν διαφαίνεται πλέον στον ορίζοντα ουσιαστική μεταρρύθμιση. Προφανώς δεν κάνει αρκετά πλέον για να απελευθερώσει τη Γαλλία από τις αγκυλώσεις που την κρατούν δέσμια. Πάντως δεν προβλέπουμε ύφεση για τη Γαλλία ούτε χρηματοοικονομική κρίση. Η Γαλλία εμφανίζεται εγκλωβισμένη σε ένα επικίνδυνο σπιράλι υψηλού κόστους παραγωγής και χαμηλής ανταγωνιστικότητας. Παρά τα πακέτα φοροαπαλλαγών προς τις επιχειρήσεις για την ενίσχυση των προσλήψεων και τα προγράμματα μαθητείας στο δημόσιο, η ανεργία δεν μειώνεται. Η μείωσή της ήταν μία από τις βασικές προεκλογικές υποσχέσεις του Φρανσουά Ολάντ. Θα πάμε στην Ουκρανία τώρα, όπου έχουμε μερική απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από τα σύνορα με την Ουκρανία, όπου προχωράει το Κρεμλίνο. Την απόφαση, που ερμηνεύεται ως απόπειρα αποκλιμάκωσης της έντασης, ανακοίνωσε τηλεφωνικός ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ. Το Υπουργείο Άμυνας διευκρίνησε ότι αποσύρει μηχανοκίνητο τάγμα πεζικού από την συνοριακή περιοχή του Ροστόφ. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Σε μερική απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από τα σύνορα με την Ουκρανία προχωράει το Κρεμλίνο. Την απόφαση, που ερμηνεύεται ως απόπειρα αποκλιμάκωσης της έντασης, ανακοίνωσε τηλεφωνικός ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ. Νωρίτερα, οι υπουργοί εξωτερικών Γερμανίας, Γαλλίας και Πολωνίας από τη Βαϊμάρη, όπου συναντήθηκαν, ζήτησαν τη διεξαγωγή διεθνούς διάσκεψης για την παροχή στήριξης προς την Ουκρανία. Έκκληση για την ειρηνική επίλυση της κρίσης, απίφθινε ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας, Frank Walter Steinmeier. 100 χρόνια μετά την έναρξη του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, 75 χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και 25 από τον Ψυχρό Πόλεμο, στον αιώνα που διανύουμε, δεν υπάρχει χώρος για αλλαγές συνόρων. Τέτοιες ενέργειες μπορούν να οδηγήσουν σε νέες συγκρούσεις. Συμβολική επίσκεψη στην Κρυμαία μετά την προσάρτηση της Χερσονήσου πραγματοποίησε ο Ρώσος Πρωθυπουργός Δημήτρη Μετβέντεφ. Η επανεξέταση των σχέσεων με τη Ρωσία αναμένεται να κυριαρχήσει στην ατζέντα της συνεδρίασης των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Στην Τουρκία τώρα, σκιές στη σαρωτική νίκη Ερντογάν ρίχνει αντιπολίτευση. Περιστοιχισμένος από μέλη της οικογένειάς του, ο Ταγίπ Ερντογάν γνώρισε την αποθέωση από τους πιστούς υποστηρικτές του, παρότι ως μη των πρόσφατων σκανδάλων άγγιξε το κόμμα του και τον ίδιο προσωπικά. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός έλαβε ψήφο εμπιστοσύνη στις αυτοδιοικητικές κάλπες, καταφέρνοντας να διευρύνει την εκλογική του επιρροή, αγγίζοντας το 45%. Με ποσοστό που δεν ξεπέρασε το 29% στην επικρατεία, η κοσμική αντιπολίτευση υπέστη βαριά ήττα. Περισσότερες πληροφορίες στο βίντεο που ακολουθεί. Περιστοιχισμένος από μέλη της οικογένειάς του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν γνωρίζει την αποθέωση από πιστούς υποστηρικτές του. Παρότι ως μη των σκανδάλων άγγιξε το κόμμα του και τον ίδιο προσωπικά, ο Τούρκος Πρωθυπουργός έλαβε ψήφο εμπιστοσύνη στις αυτοδιοικητικές κάλπες, καταφέρνοντας να διευρύνει την εκλογική του επιρροή κοντά στο 45%. Με ποσοστό που δεν ξεπέρασε το 29% στην επικράτεια, η κοσμική αντιπολίτευση υπέστη βαριά ήττα. Ο ηγέτης της, Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, εξέφρασε ενστάσεις για τα εκλογικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα Άγκυρα, όπου η επικράτηση του κυβερνητικού υποψήφιου ήταν οριακή. Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, η σαρωτική νίκη Ερντογάν δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως συγχωροχάρτη για τα κυβερνητικά σκάνδαλα. Το αποτέλεσμα των εκλογών δεν σημαίνει ότι η διαφθορά αγνοείται ή γίνεται ανεκτή.
Η διαφθορά αφορά τον νόμο και οι κάλπες τους πολιτικούς. Αλλά φαίνεται ότι ο κύριος Ερντογάν και το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης θα διαπράξει το λάθος και θα πιστέψει ότι αυτό το αποτέλεσμα διαγράφει τις κατηγορίες. Αλλά τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση κάνουν λάθος. Παρά τις πρόσφατες αποκαλύψεις για σκάνδαλα διαφθοράς και τις σπασμωδικές αντιδράσεις της κυβέρνησης με τη φήμωση του Twitter και του YouTube, η εκλογική βάση του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης αποδείχτηκε ανθεκτική. Πλέον ο Ερντογάν στρέφει την προσοχή του στις προεδρικές εκλογές του Αυγούστου, στις οποίες δεν αποκλείεται να θέσει υποψηφιότητα. Να πάμε τώρα να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στο χώρο της μουσικής πριν από πολλά χρόνια. Η Τζάνις Τζόπλιν το 1971 ήταν νούμερο 1 στην Αμερική με το τραγούδι Pearl. Η Άμπα ήταν νούμερο 1 για το τραγούδι Know Me Know You. Ο Φρανκ Σινάτρα σκόραρε με το άλμπουμ του στο Ηνωμένο Βασίλειο με το άλμπουμ Portrait of Sinatra. Το 1983 η Pink Floyd έγιναν νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο με το τραγούδι τους Final Cut. Και το 1990 η Nirvana συνεργάστηκαν με τις εκδόσεις Demos και τα τραγούδια τους In Bloom, Dive, Lithium, Play to Play και Seri ήταν πολλά από αυτά που ακούστηκαν. Να ακούσουμε τώρα το Lithium. Πριν από αυτό όμως, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ακολουθεί η εκπομπή Zoolikla Sport με τον Ανδρέα Θανασούλη. Καλημέρα σας.